παρουσίαση του Συλλόγου. Σήμερα ένα από τα ιδρυτικά μας μέλη, ο Σόλωνας, μαύρη ζώνη στο BSD, θα μας παρουσιάσει κάτι τελείως διαφορετικό, αλλά την ίδια στιγμή σχεδόν παρόμοιο με το Linux. Ένα λειτουργικό σύστημα το οποίο οι ρίζες του είναι πιο βαθιά από το Linux μέσα στο Unix, διαφέρει σε κάποια σημεία και σε πολλά άλλα είναι σχεδόν όμοιο με το Linux. Παρ' όλα αυτά, έχετε υπόψη ότι το BSD είναι ένα λειτουργικό σύστημα το οποίο χρησιμοποιείται πολύ σε servers. Ο Σόλων σήμερα θα μας πει, θα μας δείξει γιατί. Λοιπόν, Σόλωνα, δικό σου. Σας καλημερίζω άλλη μια φορά. Ευχαριστώ πρώτα απ' όλα που... για τον χρόνο που ήρθατε εδώ πέρα, έτσι. Σόλωνα. Πριν ξεκινήσεις, εγώ και δεν ξέρω αν και κάποιος άλλος, αν γνωρίζεις, να μας πεις ποια είναι η διαφορά του OpenBSD με του FreeBSD. Θα τα πούμε στην πορεία όλα. Θα τα πούμε σε όλα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε τώρα μια γενική αναφορά στο BSD. Berkeley Software Distribution ή αλλιώς όπως το λένε Berkeley Unix, που σημαίνει ότι έχουμε βάσεις στο Unix. Είναι Unix, δεν είναι Unix OIDS, δεν είναι GNU. GNU is not Unix, είναι Unix. Το Πανεπιστήμιο του Berkeley, φυσικά από την Καλιφόρνια, και η ομάδα έρευνας της πληροφορικής του Πανεπιστημίου, οι οποίοι ασχολήθηκαν με αυτό το θέμα. Όπως είπαμε, είναι πραγματικό Unix και έχει δικιά του κατηγορία, είναι BSD Unix, το οποίο το αρχικό code base και ο σχεδιασμός ήταν από το AT&T Unix. Σχεδόν η μαμά όλων των Unix. Από αυτά υπάρχουν derivatives, Deck Ultrix, η παλιά DEC που αργότερα αγοράστηκε από την Intel Packard και σαν microsystem το SunOS, όχι το Solaris. Τώρα πάμε έτσι γρήγορα στην ιστορία πώς ξεκίνησε όλο αυτό το πράγμα. Το 1970 τα Bell Labs είχαν το δικό τους unit και δίνοντας το λειτουργικό σου δίνανε και τον πηγαίο κώδικα μαζί, για να το πάρουν τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά ιδρύματα και να κάνουν αλλαγές, δοκιμές κτλ. Στο Berkeley το 1974 η διανομή του Unix που χρησιμοποιούσαν το σύστημα ήταν το PDP-11. Το 1977 αυτός εδώ ο τύπος, ο Bill Joy, που εγώ όταν διάβασα το όνομα έμεινα ενθουσιασμένος, βγάζει το First Edition BSD, First BSD, το οποίο ήταν add-on για το Unix, δεν ήταν μια πλήρης διανομή. Το οποίο αυτός ενσωμάτωσε μέσα ένα compiler της Pascal και το Joyce X-Line Editor, ο οποίος υπάρχει ακόμη και σήμερα, το χρησιμοποιούμε. Άρχισε να δουλεύει όλο αυτό. Το 1979 βγαίνει το Second Edition του BSD και ενσωματώνται δύο νέα προγράμματα, πάλι από το Bill Joy. Ο VI Editor, το γνωρίζουμε όλοι, είναι του Bill Joy. Και το C-Shell, το οποίο είναι σαν το Bash, φτιαγμένο περισσότερο για προγραμματιστές της C. 1978-1979 έρχεται η εποχή των VAX, τεράστια μηχανήματα servers, που εκεί πέρα αυτά είχαν μια δικιά τους ειδική τεχνολογία της εικονικοποίησης της μνήμης, Virtual Memory, και αναγκάστηκαν να κάνουν κάποιες αλλαγές για να μπορέσει να παίξει, γιατί τότε τα Unix δεν το υποστηρίζαν αυτό το σύστημα που είχε το VAX. Οπότε πάμε στο Third Edition BSD και έρχεται η DARPA, ενθουσιασμένη με όλα αυτά που κάνανε στο Berkeley, και τους χρηματοδοτεί για να συνεχίσουν την ανάπτυξη και να πάρουν και αυτοί τους καρπούς και να τα ενσωματώσουν στα δικά τους τα προγράμματα. Η DARPA είναι ο έλεγχος του ίντερνετ. Σκιώδεις κυβερνήσεις.
Το 1980 περνάνε στη 4th edition και έχουν ενσωματώσει και άλλα πράγματα μέσα. Το Deliver Mail, ο πρόγονος του Send Mail που χρησιμοποιούμε σήμερα. Και φτάνουμε στο 88. Τώρα αυτή εδώ ήταν μια πολύ σημαντική χρονιά. Βγαίνει 4,3 έκδοση τάφο. Ενσωματώνουν το OSI Layer που χρησιμοποιούν πλέον όλοι σήμερα. Το OSI Layer είναι τα 7 επίπεδα που χρησιμοποιούμε στη δικτύωση αφαιρετικά για να μπορούν να επικοινωνούν, γιατί μέχρι τότε όλοι είχαν ένα δικό τους πρωτόκολλο επικοινωνίας. Και το OSI ήρθε να λύσει αυτό το πρόβλημα. Κάθε κατασκευαστής έβγαζε ένα δικό του πρότυπο για επικοινωνία. Το οποίο τα δικά του μηχανήματα με τα μηχανήματα κάποιου άλλου κατασκευαστή ή κάποιες άλλες κατηγορίες του ίδιου κατασκευαστή δεν μπορούσαν να μιλήσουν δικτυακά. Οπότε βγήκε το OSI Layer για να λύσουμε αυτά τα πράγματα. Και έρχεται η γέννηση του Networking Release 1. Γιατί, πολύ σημαντικό, θα πρέπει να κοιτάμε στο παρελθόν για να μπορούμε να αναγνωρίσουμε και το μέλλον. Το κόστος άδειας του λογισμικού, γιατί είπαμε το code base ήταν της AT&T, ήταν πλέον πολύ ψηλό και στις εταιρείες δεν συνέφερε να πληρώνουν αυτά τα χρήματα. Μετά καταφέραμε και φύγαμε από αυτό το θέμα και τώρα ξαναρχόμαστε πάλι με τις πατέντες του λογισμικού και να πληρώνουμε στις εταιρείες αυτά τα θέματα. Οπότε έρχεται το 4-3 το Ρήνο, το οποίο αυτό δεν είναι μια περιοχή που τζογάζουν στην Αμερική, στο Las Vegas είναι. Στην Νεβάδα. Που ενσωματώνουν μέσα το POSIX compliance και υπάρχει και μια κοινή πλατφόρμα και επικοινωνία με τα δημοσιοποιητικά συστήματα και το Network File System που έχουν όλοι οι users. Το 4.3 PSD το Reno η έκδοση είχε ψηφιστεί το 1997, αν δεν κάνω λάθος, ως το καλύτερο λογισμικό που είχε γραφτεί για λειτουργικά συστήματα μέχρι και σήμερα. Γιατί ενσωμάτωνε όλες αυτές τις τεχνολογίες. Το 91 έχουμε το Networking Release 2 και πλέον είναι ελεύθερο. Γιατί προσπαθήσαν να πετάξουν μέσα ό,τι κώδικα υπήρχε κλειστός και proprietary από την AT&T και να μας δώσουν μια ελεύθερη διανομή. Νομικά προβλήματα βέβαια με την AT&T για να γίνει όλα αυτά καθυστέρησαν την ανάπτυξη του BSD για 2 χρόνια. Και όπως γράφει, ήταν η ευκαιρία του Linux. Ο Linux Torvalds ανέφερε ότι εάν είχε βγει το BSD για τους 386, εγώ δεν θα είχα κάτσει ποτέ να αναπτύξω τον πυρήνα του Linux. Θα είχα ασχοληθεί με αυτό. Όλη αυτή η καθυστέρηση κέρδισε και το Linux παράλληλα. Με αυτόν τον τρόπο, το 94, αφού τελείωσαν όλα τα νομικά προβλήματα, βγήκαμε σε 2 εκδόσεις. Το 4.4 BSD Lite, το οποίο ήταν πλέον ελεύθερο, δεν υπήρχε κάτι μέσα από τον κώδικα της NDAT. Το FreeBSD που έρχεται από το 4.3 Reno. Και αργότερα βέβαια που όλα βασίστηκαν στο Lite, στο 4.4 Lite. Βλέπουμε εδώ πέρα, έχουμε το FreeBSD, έχουμε το NetBSD, το OpenBSD. Όλα αυτά εδώ στην ουσία βρίσκονται κάτω από την έκδοση 4.4. Το Mac επίσης στηρίχθηκε στο FreeBSD, ως το 10, βέβαια, όχι το 9. XanOS, AX, τα πάντα όλα βρίσκονται κάτω από το Linux. Όλα είναι δημοσιοποιητικά συστήματα. Λοιπόν, το Destiny 4.4 BSD Lite, έχουμε το FreeBSD. Από αυτό υπάρχει το Dragonfly BSD, το οποίο μετά έφυγε, έκανε δικιά του κατηγορία εντός. Το PCBSD και όλα αυτά τα αστεράκι BSD που χρησιμοποιούμε σήμερα. Το NetBSD, από το οποίο προέρχεται και το OpenBSD. Το Next στην ουσία δεν είναι στο 4.4, αυτό το τοποθέτησα για να δούμε ότι μέσω του FreeBSD και του Next τότε που είχαν, βγήκε το σημερινό MacOS X, το οποίο το code name είναι Darwin. Τι είναι το OpenBSD οπότε? Εντάξει, το είπαμε ότι είναι από το BSD του Berkeley. Είναι fork του NetBSD από τον ιδρυτή του, τον Theo Derat,
ο οποίος είναι στον Καναδά. Και αυτό το πράγμα είναι πολύ σημαντικό. Θα το αναφέρουμε σε λίγο γιατί βρίσκεται ο τύπος στον Καναδά και τι ωφέλη έχει για μας. Στα τέλη του 1995, ο Τέο Ντεράτ ήταν και μέσα στους ιδρυτές του NetBSD, στους Core Developers. Σαν μασκότ χρησιμοποίησε το Pufferfish και το ονόμασε Puffer. Οι αρχές του είναι ελεύθερος κώδικας, ποιοτική τεκμηρίωση, τα πάντα, ό,τι βρίσκεται μέσα στο λειτουργικό σύστημα, βρίσκεται στα MIN pages. Δεν βγάζει κανένας κάτι για το OpenBSD χωρίς να έχει γράψει εκτενώς και μπορεί να το χρησιμοποιήσει το πρόγραμμά του στα MAN pages. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν τον αφήνουν να περάσει καν. Δεν υπάρχει περίπτωση να το γράψει αργότερα ή να το γράψει κάποιος άλλος. Θέλει να γράψει πρόγραμμα για το OpenBSD, να γράψει και την τεκμηρίωσή του. Επιμένουν πάρα πολύ σε αυτό. Ισχυρή θέση στα θέματα άδειας. Αυτό εδώ, γιατί γελάω. Αυτό σημαίνει, είναι ο λόγος που σήμερα το OpenBSD έρχεται με την έκδοση του Apache την 1 και όχι το 2 που έχουν τα περισσότερα μηχανάκια. Έχουν πλέον αναπτύξει δικιά τους έκδοση του Apache, την 1.3.6 αν δεν κάνω λάθος είναι αυτή τη στιγμή. Και όλα αυτά ήταν θέμα της άδειας που είναι ο Apache και η καινούργια έκδοση του 2. Γι' αυτό δεν το έχουν ενσωματωμένο. Όπως επίσης είχα τύχει και σε ένα θέμα, τότε είχα αγοράσει μία κάρτα PCI της Broadcom, η οποία έπαιρνε και εξωτερικά κεραίες κτλ. Και δεν υπήρχαν drivers, τότε στο Linux προσπαθούσαν να κάνουν reverse engineer και να δουλέψει αυτό το θέμα. Και παράλληλα ασχολούνταν και ο Τέο Ντεράτ με αυτό. Και επειδή η έκδοση, η άδεια χρήσης του BSD είναι πιο ελεύθερη από τη GPL, από την GNU GPL, κατηγορήθηκε ότι αυτή η δουλειά που κάνει θα μπορέσουν να την πάρουν εταιρείες και να την ενσωματώσουν, να την κλείσουν και τα λοιπά και ξέρω εγώ ότι αυτό που κάνει δεν είναι σωστό. Και καλύτερα να μείνει η ανάπτυξη του κώδικα στη GNU GPL και όχι στο ISE που χρησιμοποιεί το BSD. Οπότε είπε και ο Τέο Ντεράτ, ευχαριστώ πάρα πολύ που σκοτώσατε ένα project. Επικεντρωμένο στα θέματα ασφάλειας και ορθότητας του κώδικα. Δεν βγαίνει τίποτα αν δεν έχει, είναι εξονυχιστικά ελεγμένο. Να ξέρουν ότι δεν έχει τρύπες. Πολύ σημαντικό. Ενσωματωμένη κρυπτογραφία και εδώ πολλά που είπαμε ότι ο Τέο Ντεράτ είναι στον Καναδά, ότι το OpenBSD έχει τις ρίζες του εκεί πέρα. Στην Αμερική, οι ΗΠΑ έχουν έναν νόμο, ο οποίος δεν αφήνει μεγάλα κλειδιά κρυπτογραφίας να βγουν έξω από τη χώρα, για να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άλλους. Μεγάλα κλειδιά κρυπτογραφίας σημαίνει ότι τα συστήματα που έχουν αυτή τη στιγμή στην Αμερική δεν μπορούν να σπάσουν αυτά τα κλειδιά ή θα πάρει εβδομάδες, μήνες, ίσως και χρόνια. Γι' αυτό το λόγο σας αφήνουν να χρησιμοποιήσει μόνο μικρά κλειδιά. Όλα τα λειτουργικά που έχουμε αυτή τη στιγμή, το Linux και τα λοιπά, τα κλειδιά που έχουμε μέσα της κρυπτογραφίας είναι μικρά για να μπορούν υποτίθεται να μας ελέγχουν και να μην κάνουμε πολλά δικά μας. Επειδή όμως η έδρα του είναι στον Καναδά, έχουμε ισχυρή κρυπτογραφία μέσα στον πυρήνα του λειτουργικού συστήματος και γι' αυτό το λόγο είχε βγει και πριν λίγο διάστημα ότι το FBI είχε πληρώσει κάποιους developers του OpenBSD που ασχολούνταν με την κρυπτογραφία μέσα στον πυρήνα να ενσωματώσει πίσω πόρτα για να μπορούν να το ελέγχουν. Το οποίο αυτό δεν ισχύει ή έκανε αναφορά ο Τέο Ντεράτ, ότι ακόμα και αν ισχύει, μετά από τόσα χρόνια που έχει γίνει αυτό το πράγμα, οι developers τότε που είχαν πληρωθεί πλέον δεν είναι μέσα στην ομάδα του πυρήνα και εκτός αυτού καθίσαν όλοι και ανοίξανε ξανά, όχι ότι ήταν κλειστός ποτέ ο κώδικας, ανοίξαν τα βιβλία και ψάξαν τον κώδικα να δουν αν υπάρχουν πίσω τρύπες, πίσω πόρτες. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, είμαστε ασφαλείς, το λειτουργικό σύστημα είναι δικό μας και αυτά που κρυπτογραφούμε είναι δικά μας, δεν μπορεί να το διαβάσει κανείς, τέλος. Άδεια χρήσης ISE, Internet Systems Consortium, είναι BSD, είναι τύπου BSD license και είναι εγκεκριμένη από το Free Software Foundation. Οπότε μιλάμε για ένα ελεύθερο λειτουργικό σύστημα, αφού είχε τις ευλογίες του
Ρίτσαρντ Στάλμαν, μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυχοι με τη σύνδεσή μα. Ναι, γιατί OpenBSD υποστήριξε για 17 διαφορετικές πλατφόρμες. Αυτό εδώ έρχεται γιατί το OpenBSD έχει τις βάσεις του στο NetBSD. Το NetBSD η δουλειά του είναι, λέει ότι θέλω να φτιάξω μια διανομή που να παίζει σε ό,τι πλατφόρμα υπάρχει. Βλέπουμε εδώ πέρα κάτι στις πλατφόρμες που το πιθανότερο είναι δεν θα δούμε και ποτέ σαν κανένα. Το Ζάουρς ήταν καταπληκτικό. Μπορείς να το βρεις στο eBay και να το δοκιμάσεις. Αλλά πλέον είναι τόσο παλιό που μόνο για παιχνίδι να χαρίσεις ότι εγκατέστησες κάτι πάνω. Ο αναπτυσσόμενος κώδικας είναι διαθέσιμος σε όλους, όχι μόνο τελικός. Μέσω δημοσίων ανωνύμων διακομιστών, OpenCVS. Στο Linux, ο Linux Torvalds είναι ο υπεύθυνος του πυρήνα. Οι προγραμματιστές οι οποίοι στέλνουν τις αλλαγές και τον κώδικα για τον πυρήνα, τα στέλνουν σε αυτόν. Αυτός τα ελέγχει και επιλέγει τι θα πει, τι θα βγει. Και αφού γίνει όλη αυτή η διαδικασία, τότε σου δίνουν τον κώδικα. Εδώ πέρα είναι τα πράγματα πολύ πιο ανοιχτά. Υπάρχει βέβαια ένα core team οι οποίοι επιλέγουν τι θα γίνει με τον πυρήνα. Όχι όμως ένας άνθρωπος. Και ό,τι μπαίνει μπορείς και εσύ να το πάρεις εκεί την ώρα και να το κοιτάξεις. Εντάξει, μας, δεν μας ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Απλώς εστιάζει στο θέμα της ελευθερίας που έχει το OpenBSD. Και ότι είναι το δεύτερο σε δημοτικότητα λειτουργικό BSD μετά το FreeBSD. Και πολύ λογικό, θα το δούμε στην πορεία γιατί. Ναι, έχουμε πει τόσα πράγματα, για ποιο λόγο να βάλω OpenBSD. Γιατί έχει ισχυρή ασφάλεια. Το μοτό είναι Secure by Default. Τα σλόγγαν που είχαν στην ιστοσελίδα τους από το 1997 μέχρι το 2002 ήταν ότι είμαστε 5 χρόνια χωρίς μια απομακρυσμένη τρύπα. Στην default κατάσταση όμως, έτσι. Στην default. Αυτό που σου δίνει με το δισκάκι που κάνει στην κατάσταση. Τώρα αν εσύ βάλεις άλλα προγράμματα τα οποία δεν τα προστατεύσεις με το firewall ή αφήσεις τρύπες κτλ. Εντάξει, πέρα δεν μπορεί να σε βοηθήσει κανένας. Τον Ιούνιο βρέθηκε άλλη μια τρύπα και ενώ ασφαλείας το όπαινες, έτσι. Οπότε και μάλλον ήταν η πρώτη τρύπα που βρέθηκε. Και στις 13 Μαρτίου του 2007, το θυμάμαι αυτό λες και ήταν σήμερα, ήμουν στη δουλειά το πρωί, είχα μπει μέσα στη ιστοσελίδα για να δω αν υπήρξε καμία αλλαγή. Μετά από κανένα δίωρο μπαίνω και διαβάζω ότι βρέθηκε δεύτερο κενό ασφαλείας, το οποίο δεν είναι σοβαρό, αλλά όπως και να έχει, δεν είναι αποδεκτό από το OpenBSD Foundation. Και μέχρι το μεσημέρι είχαν αναπτύξει στην ιστοσελίδα ότι βρέθηκαν μόνο δύο τρύπες. Για πολύ πολύ καιρό. Και αυτό συνεχίζεται ακόμη και σήμερα. Οι οποίες φυσικά αυτές οι δύο τρύπες έχουν ειδικήσει, δεν το συζητάμε ότι είναι ακόμα ανοιχτές. Τι έχει συνεισφέρει το OpenBSD. Πολλά έργα έχουν στηριχθεί σε αυτό και αυτό εδώ είναι η ελευθερία που μας δίνει το BSD License. Ότι το παίρνω και το μετατρέπω και αν θέλω το δίνω. Αν θέλω το κρατάω για τον εαυτό μου. Αυτό το παίζει τώρα. Σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους δεν αρέσει. Δεν μπορώ να πω ότι τρελαίνω. Αλλά κάποιες άλλες εταιρείες τρελαίνονται πάρα πολύ με αυτό το BSD License. Οι υπηρεσίες υποστήριξης του Unix που έχει τα Windows και ο Server τους στηρίζονται στο OpenBSD. Και επίσης το CoreForce, προϊόν ασφαλείας για τα Windows που στηρίζεται στο PF, στο Packet Filtering, είναι το κομμάτι του OpenBSD, το οποίο μπορεί να μπείτε στη διεύθυνση Core Labs και να το κατεβάσετε, είναι δωρεάν, να το εγκαταστήσετε αν έχετε μηχανάκια που είναι. Χρήση του OpenBSD, πρώτο δρομολογητές, γιατί έχουμε εδώ πέρα υποστήριξη για τα πρωτόκολλα δρομολόγηση PGP και OSPF. Αυτοί που ασχολείστε με ασύρματα δίκτυα, μάλλον θα έχετε πέσει σε αυτή τη λούπα να δείτε τι θα χρησιμοποιήσετε. Διακομιστές, Apache, Mail, DNS, Domain Controllers, τα πάντα. Τα έχει όλα. Φυσικά συσκευές ασφαλείας. Αυτό θα ήταν και το πρώτο, αυτό θα έβαλα τυχαία. File, γιατί το PF κάνει τα πάντα. Θα το δούμε σε λίγο και θα
Εγώ τουλάχιστον ενθουσιάστηκα όταν είδα τι μπορεί να κάνει. Και embedded firewall και άλλες συσκευές ασφαλείας, ό,τι θέλουμε. Ό,τι μας καπνίζει στο κεφάλι μπορούμε να το κάνουμε. VPN servers, έχω ένα τέτοιο στο σπίτι σε ένα παλιό laptop και το έχω για να συνδέομαι να βλέπω τι γίνεται. Και desktop, γιατί κάποιοι θα πήγανε στην διαδικασία να το εγκαταστήσουν, αλλά θα είδαν ότι αμάν Παναγία μου, τι είναι αυτό το πράγμα. Δεν έχει τίποτα. Εντάξει, μπορούμε να το κάνουμε desktop, να βάλουμε GNOME, KDE, ό,τι γουστάρουμε, αλλά είναι περισσότερο για εταιρικά περιβάλλοντα. Αν το κάνουμε heavily customized και πειράξουμε κάποια πράγματα όπως τα θέλουμε εμείς, μπορούμε να το βάλουμε σε μια εταιρεία με τους clients και να είμαστε σίγουροι ότι αυτό που βάλουμε θα παίζει μέχρι να διαλύσουμε τα μηχανήματά τους. Υπάρχει ένα περιοδικό, το PSD Magazine, το οποίο είναι και ελεύθερο, διανύμεται στο ίντερνετ δωρεάν, δεν χρειάζεται συνδρομή, το οποίο είναι καταπληκτικό. Και έχει μέσα ένα τέτοιο άρθρο, πώς σε μια εταιρεία χρησιμοποιούν το OpenBSD για να έχουν και τους server τους και τα client. Θα δουλεύουν όλα. Λοιπόν, σχετιζόμενα έργα, το OpenSSH είναι έργο του OpenBSD. Αυτό που χρησιμοποιούμε όλοι στους υπολογιστές. Αν δεν υπήρχε το OpenSSH, όλοι θα πληρώνανε. Εντάξει, ίσως να είχε βγει κάποια άλλη λύση, αλλά αυτό εδώ που το χρησιμοποιούμε όλοι στο Linux, στο Mac OS και στα BSD είναι το OpenSSH. OpenCVS. Αυτό εδώ είναι για collaboration. Το χρησιμοποιούμε στα πρώτα. PGPD και S. PFD είναι για την δρομολόγηση, που είπαμε πριν. Την ώρα, server για να μοιράζουμε την ώρα σωστά. Δικό τους mail server. Το πιο σημαντικό, το packet filter. CardPFC επίσης πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μπορούμε να βάλουμε δύο υπολογιστές ή περισσότερους που θα μοιράζουν την ίδια IP και θα έχουμε failover και load balancing. Πάρα πολύ απλά. Χωρίς να κατεβάζουμε λίστες με tutorials κτλ. Και όποιες αλλαγές κάνουμε στο ένα firewall, να μοιράστε και σε όλα τα άλλα. Να μην κάθομαι σε κάθε server για να κάνουμε αλλαγές. Στην ουσία, οι διαφορές. Θα περάσουμε γρήγορα. Το ένα είναι PSD 4.4. Το Linux είναι τύπου System B. Πλήρες σύστημα in sync. Όταν μας το δίνουν, που σημαίνει πυρήνας και λειτουργικό σύστημα είναι ένα. Ενώ στο Linux έχουμε τον πυρήνα, το Linux και το GNU λειτουργικό σύστημα. Εφαρμογές από την ομάδα. Ό,τι να δίνουν είναι αυτοί. Γιατί επιμένουν στο ότι πρέπει να υπάρχει ασφάλεια στον κώδικα, αυτά που λέγαμε πριν. Στο Linux παίρνουμε από όπου θέλουμε, το κάνουμε compile, το βάζουμε, third party repositories κτλ. CVS πηγαίνει ως κώδικας, αυτό που είπαμε πριν, ότι όλοι έχουν πρόσβαση. Στο Linux υπάρχουν κάποιοι διαχωρισμοί. Κάθε διανομή του OpenBSD είναι κάθε 6 μήνες, έχουν μία και δύο διαδικασία. Στο Linux, κάθε διανομή έχει την επιλογή τους. Το Debian κάνει 50 χρόνια, το Ubuntu κάνει 6 μήνες. Ενσωματωμένη κρυπτογραφία, πολύ σημαντικό. Στο Linux έχουμε περιορισμό. Γιατί υπάρχουν αυτοί οι νόμοι. Και τώρα αυτά που μας ενδιαφέρουν λίγο για να το χρησιμοποιήσουμε, τα ονόματα των σκληρών δίσκων στο DEV είναι WD και SD. WD για τους άτομους δίσκους, SD για τους SCADA. Ενώ στο Linux έχουμε HD και SD. Δεν υπάρχει Germanic File System. Ανταυτού χρησιμοποιούν το Unix Fast File System μαζί με τα soft updates για να πετύχουν περίπου αυτό το πράγμα που μου κάνει το Germanic. Στο Linux έχουμε ό,τι θέλουμε. X3, X4, το καινούργιο το BatterFS, τα πάντα. Υπάρχει το Packet Filter, το οποίο όλα αυτά δεν πιάνουν μία μπροστά του. Για να ρυθμίσουμε τη διεύθυνση στο λειτουργικό σύστημα στις κάρτες μας, να δώσουμε IP, έχουμε στο etc hostname.com και το όνομα του interface. Ενώ στο Linux έχουμε στο etc network interfaces και εκεί μέσα βάζουμε το κάθε μας τις ρυθμίσεις για την κάρτα δικτύου που έχουμε.
My name cost name, εντάξει, αυτά είναι τυπικά. My gate, ή τις network interfaces, δηλώνουμε και τα gateway. Το default cell είναι το corn cell, ενώ στο Linux έχουμε συνήθως το bus. Σημαντικό αυτό εδώ, τα ονόματα των συσκευών που παίρνουν στο OpenBSD είναι βάση του οδηγού που χρησιμοποιούν. Ενώ στο Linux έχουμε πρώτη κάρτα δικτύου F0, δεύτερη Ethernet 1, Wi-Fi 0 και πάει λέγοντας. Εδώ πέρα παίρνουν ονόματα βάσει του driver, δηλαδή το 3.0 Ethernet έχει το XL0. Αν είχαμε και δεύτερη κάρτα, XL1. Αν είχαμε τις Realtek, που συνήθως θα είχε REM0, RE0 και πάει λέγοντας. Αυτό εδώ με ένα D-Message και ένα κρέψει το PCI μπορούμε να βρίσκουμε τι ονόματα έχουν αποδοθεί. Τα email δεν είμαστε, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι έχει χρησιμοποιήσει. Κατάτμιση σε δύο στρώσεις, επιλογή μίας μοναδικής κατάτμισης στο Linux, άντε και μία ακόμα που θα βάλουμε το swap αν θέλουμε. Αλλά μπορούμε όλα να τα έχουμε στο root. Εδώ πέρα κάνουμε μία κατάτμιση primary και εκεί μέσα με disk label στην primary βάζουμε δικές μας. Δηλαδή φτιάχνει μια δική του κατάρτιση που εκεί μέσα πάει και βάζει τα πάντα. Το home, το swap, τα πάντα παίρνουν σε μια κατάρτιση. Θα το δούμε αυτό στην πορεία τώρα που θα το διαδραστήσουμε. Πολύ σημαντικό, μην πειράζετε τον kernel. Αυτό λένε οι προγραμματιστές. Μην το πειράξετε. Αν το πειράξετε, μην έρθετε να με ρωτήσετε γιατί δεν παίζει. Έχει γίνει πάρα πολύ δουλειά στο να είναι ο πυρήνας του λειτουργικού συστήματος ασφαλής που σου λέει. Αφού επέλεξες να έχεις ένα ασφαλές λειτουργικό σύστημα, παίξε έτσι, ξέρω τι σου λέω. Αν θέλεις, φυσικά το κάνεις, αν θες να το κάνεις επέλεξη. Δεν είναι κάτι, αλλά μη ρωτάς μετά γιατί δεν παίζει. Θα σε δει. Στο Gentoo από την άλλη, επιβάλλεται να κάνεις δικό σου πυρήνα. Πάλι, όπως το είπα, μεγάλη μονή στα θέματα απειλών. Στο Linux είναι ανάλογο με τη διανομή. Στο Ubuntu παίζει όπως γουστάρεις. Στο Fedora κρυβόμαστε, λέμε ότι είμαστε ελεύθεροι, αλλά έχουμε και άλλα repositories. Και αυτό εδώ είναι που σας είπα με τα θέματα διών, ο Apache και οι Broadcom Drivers είναι ένα από αυτά. Οπότε, έχοντας μία εμμονή στην ασφάλεια και στα θέματα διών, στο OpenBSD δεν έχουμε τις τελευταίες εκδόσεις από τα προγράμματα που χρησιμοποιούμε. Έχει τις εκδόσεις που έχει ασχοληθεί η ομάδα και είναι σίγουρη ότι είναι ασφαλής. Για να σου βάλει την επόμενη πρέπει να την περάσουν πάλι από έλεγχο. Γι' αυτό το λόγο συχνά πυκνά έχει OpenBSD hackathons και κάθονται εκεί πέρα για να δουν αν το κάθε πρόγραμμα είναι ασφαλές για να μπορέσουν στην επόμενη διανομή να στο ενσωματώσουν μέσα στον πυρήνα στη διανομή. Οπότε τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε με το workshop για να μην καθυστερούμε. Θέλω σήμερα να δούμε ένα transparent firewall proxy. Το οποίο τι είναι αυτό. Συνήθως τι έχουμε. Το σουιτσάκι. Έχουμε συνδεμένα εδώ πέρα τα πισιά μας. Τώρα αν είναι σε μεγαλύτερο οργανισμό υποθέτουμε ότι είναι περισσότερα εδώ πέρα τα switch και τα μηχανήματα. Το router μας που μας δίνει τις πρόσβασεις στο ίντερνετ. Το switch συνδέεται με το firewall. Εδώ πέρα γίνεται τι γίνεται. Κάποια αφήνουμε να περάσουν, κάποια δεν αφήνουμε. Συνήθως θα αφήνουμε όλα να βγουν έξω, τίποτα να μην μπει μέσα. Και τελειώνει η υπόθεση. Ο έλεγχος που έχουμε εδώ πέρα είναι περιορισμένος. Κάποια router που μας δίνουν. Εντάξει, δεν έχουμε όλοι Cisco στο σπίτι κτλ. Κάποια router που μας δίνουν έχουν γονικό έλεγχο και τέτοια. Κάποια δεν έχουν τίποτα. Αν θέλουμε εμείς να ενσωματώσουμε κάποια ασφάλεια σε αυτό το δίκτυο, είτε για τα παιδιά μας, είτε για τους εργαζόμενους μας, γιατί μπαίνουν όπου να είναι και γεμίζουν με ιούς στο δίκτυο κτλ. Μπορούμε να κάνουμε αυτή τη λύση. Παίρνουμε ένα μηχανάκι OpenBSD με δύο κάρτες δικτύου. Βλέπετε έδωσα και διαφορετικά ονόματα, γιατί είναι διαφορετικών κατασκευαστών. Και το κάνουμε transpar. Οπότε τι γίνεται. Φεύγει η κίνηση από το switch, μπαίνει από τη μία κατευθείαν, μπαίνει από την άλλη και μπαίνει στο firewall. Κανένας δεν καταλαβαίνει ότι εδώ πέρα βρίσκεται ένα OpenBSD.
Δεν χρειάζεται ρυθμίσεις. Όπως είναι, όπως το κάναμε τώρα και εδώ πέρα, θα το δείτε. Όπως το έχουμε στήσει, κατευθείαν. Αν θέλουμε, βάζουμε μία IP στην κάρτα δικτύου για να μπορούμε να το διαχειριζόμαστε απομακρυσμένα ή βάζουμε μία άλλη κάρτα δικτύου για αυτή τη δουλειά. Αλλά το νόημα είναι ότι μπαίνει από τη μία, βγαίνει από την άλλη, σαν να είναι switch. Εδώ πέρα όμως, μέσω του PF, μπορούμε να κάνουμε ελέγχους. Ό,τι θέλουμε. Αυτό εδώ να το κόβουμε, να μην το αφήνουμε να μπαίνει ή να τον αφήνουμε να μπαίνει σε συγκεκριμένα. Αυτός να είναι ελεύθερος. Αυτός να μπορεί να βλέπει τα log file. Αυτός να μην μπορεί να βλέπει τίποτα. Και επειδή το έχω κάνει αυτό στη δουλειά, σας λέω ότι κανένας δεν καταλαβαίνει ότι περνάει μέσα από το proxy. Είναι transparent εντελώς. Το καταλαβαίνει μόνο όταν βλέπει ότι δηλαδή YouTube, Facebook, YouPorn κτλ. Εκεί πέρα αρχίζουν και σπάντα νεύρα, αλλά δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί γίνεται αυτό. Γιατί αν θέλεις βγάζεις μήνυμα, αν δεν θέλεις, του αφήνεις μια λευκή οθόνη. Βασικά αυτό ήταν. Τώρα μπορούμε να κάτσουμε να το στήσουμε σε ένα virtual machine, έτσι να δούμε πώς γίνεται η κατάσταση. Το OpenBSD είναι απλό. Δεν τρέχει... θα το δούμε και εδώ πέρα, αν τρέξουμε ένα PS ή ένα top, θα δούμε ότι τρέχουν πολύ λίγα πράγματα. Ό,τι του πούμε εμείς. Εγώ στο σπίτι που τρέχω το OpenBSD, το έχω σε ένα παλιό laptop που είχα το σύμπαν, είναι Pentium 1, 200 MHz με 64 MB νήμη. Και το έχω, είναι ο SSH server, VPN, με ενημερώνει πότε έχουν πέσει οι κάμερες, τα πάντα. Και τρέχει σε ένα αρχαίο μηχάνημα. Uptime, minutes. Δεν έχει πρόβλημα τίποτα. Και πάλι έχω ελεύθερη μνήμη να βάλω και άλλα πράγματα πάνω. Το VPN έχει encryption. Ναι, φυσικά. Το OpenVPN χρησιμοποιώ. SSL. Το σηκώνει. Φυσικά. Ω, μια χαρά. Εντάξει, δεν πάω να συνδεθούν 10 χρήστες ταυτόχρονα, εγώ μόνο μπαίνω. Ναι, ναι. Αλλά είναι ένα 5200 που άλλος θα το είχε πετάξει, γιατί πραγματικά δεν μπορεί να κάνει τίποτα πλέον. Ακόμα και τον τόσα ήταν, θα έκλαιγε. Αν έβλεπε την ημερομηνία που τρέχει πλέον ότι έχουμε περάσει το 2000, δεν θα τρέχει τον τόσο. Λοιπόν, έχουμε φορτώσει εδώ πέρα τώρα ένα το ISO με την εγκατάσταση. Δεν ξέρω αν φαίνεται καλά. Φαίνεται. Άμα το μικρός. Γίνεται κάτι. Κάτι καλύτερο. Καλέ, εμείς αυτές είναι καλές ή τώρα. Έχει. Καλές είναι, κάτσε. Εδώ λοιπόν, κάνεις την εγκατάσταση του BSD. Το OpenBSD. Και αν το πουτάρουμε στο μηχάνημά μας δηλαδή, θα δούμε αυτό το πράγμα. Καλώς ήρθατε, είναι η τελευταία έκδοση αυτή τη στιγμή που βρίσκεται στο OpenBSD. Και είναι η 5. Και μας ρωτάει, τι θέλεις να κάνεις, το καταστήσεις, να κάνεις αναπάτωση κανένας προηγούμενου, ή να μπει στο σέλ και να κάνεις δικά από κάποιες διάρκειες. Θέλω να κάνω την κατάσταση. Install. Πατάμε το I, Enter. Είναι πράξη. Choose your keyboard layout, εγώ τα αφήνω έτσι. Enter. Ποιο θα είναι το όνομα του συστήματός μας. Του δίνουμε εδώ πέρα ένα όνομα. Εδώ πέρα τώρα έχουμε μία μόνο κάρτα δικτύου, αν είχαμε και άλλες, θα μας είχε βγάλει ολονών τα όνομα. Αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε VLAN, αν έχουμε και τα switch φυσικά που το υποστηρίζουμε αυτό, αλλιώς το EM01. Αυτά που υπάρχουν τώρα εδώ πέρα μέσα στις παρενθέσεις, είναι το default, δηλαδή αν πατήσουμε Enter θα πάρει αυτό εδώ. Θέλεις να του δώσω κάτι ή θέλεις να χρησιμοποιήσεις το DHCP. Τώρα άμα πάμε σε μία λύση για server όπως αυτό εδώ που πάμε να κάνουμε και φυσικά θα θέλουμε να του δώσουμε κάποια IP. Να του δώσουμε κάτι το καλό σε αυτό, ένα βάλε και ακούστο.
Νομίζω είναι σε NAP το μηχάνημα, οπότε δεν παίζει ρόλο ό,τι και να το δώσω. Να δούμε 2.200. Net mask, το κλασικό που χρησιμοποιούμε στα σπίτια μας, μέχρι 254 μηχανήματα που σηκώνει. Θέλουμε IP version 6, μπορούμε να το έχουμε και αυτό. Όπως και σε όλα φυσικά. Εντάξει, δεν είναι κάτι. Όχι, δεν θέλουμε. Θέλουμε να κάνουμε κάποια άλλη, γιατί μπορεί να είχαμε και άλλες κάρτες δικτύου. Δεν θέλουμε να κάνουμε. Enter. Το default route, 102, 128, 21, η IP του router. Να δώσουμε και ένα domain αν θέλουμε. Ως εδώ καλά, εντάξει, το πιάνουμε, έτσι. Τους DNS servers, αν δώσω του Google εγώ. Θέλουμε κάποια αλλαγή στο δίκτυο, κάτι manual, ξέρουμε να βάλουμε κανένα wake on LAN και τα λοιπά τώρα, για να βάλουμε VLAN. Όχι, δεν θέλω, enter. Δώσε και ένα password για το root. Άλλη μια φορά. Να το ξεκινάω το SSH server, by default, να το ξεκινάς, enter. Να έχω και τον server για την ώρα και δεν τον έχεις. Why, enter. Ποιο host name να χρησιμοποιεί, το default. Στην ουσία τα περισσότερα είναι enter, έτσι, δεν έχει κάτι τραγικό το παιχνίδι για το καταστήσεις. Θέλουμε έτσι Windows System. Όχι, δεν θέλω, για το κάνω. Server. Γιατί ούτως ή άλλως και να το βάζαμε, έχει για αρχή ένα άφλιο το DWM, νομίζω έχει. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Είναι καλύτερη κονσόλα από το Xbox One. Να βάλουμε και ένα χρήστη. Αν δεν θέλουμε, πατάμε απλώς no. Αλλά αν βάλουμε χρήστη, μπορούμε μετά να επενεργοποιήσουμε, όπως θα το δούμε και παρακάτω, την πρόσβαση στο SSH από απομακρυσμένα. Οπότε αυξάνεται και η ασφάλεια του συστήματος. Name μας, που δίνουμε και ένα κωδικό και αφού λέει έχετε σετάρει χρήστη να απενεργοποιήσω τα login στον SSH για τον root. Ναι, φυσικά και θέλω. Γιατί την πρώτη φορά που είχα τρέξει έτσι στο σπίτι ένα server για δοκιμές και είχα αφήσει τις default τις πόρτες, και είχα δει μετά τα log files, όλοι βαρούσανε, βρίσκανε την πόρτα με sniff του SSH και βαρούσαν root, 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 1, 2, 3, root, password. Το 70% των username που είχαν χρησιμοποιήσει ήταν root. Αν εμείς βγάλουμε το root, το 70% των προσπαθειών είναι άκυρο. Ποιος είναι ο δίσκος μας, φυσικά ένα δίσκο έχουμε. Είδατε είναι WD0, όχι HD0. Αυτό είναι ο δίσκος, ένα δίσκο. Να χρησιμοποιήσω αυτό αντί για εκείνο. Μη σας αλύζει, δεν θέλω να ούτε να χάνω χρόνο, ούτε να το έψω λεπτομέρειες, πατάμε enter. Θέλω να χρησιμοποιήσω όλο τον δίσκο. Προφανώς, αν είναι server, όλο τον δίσκο θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε. Είπαμε, δεν είναι λειτουργικό σύστημα για να παίζουμε παιχνίδια για να τρέξουμε κάτι γραφικό. Οπότε η συνήθεια τέτοια είναι ότι σε ένα μηχάνημα χρησιμοποιούμε όλο τον δίσκο. Αν θέλουμε να εγκαταστήσουμε παράλληλα με άλλο, μέσα στο site του OpenBSD υπάρχει πάρα πολύ καλή τεκμηρίωση που μας λέει πώς να το κάνουμε αυτό. Λοιπόν, θέλουμε να κάνεις ένα auto layout. Που σημαίνει ότι θα μας δώσει ξεχωριστά disk labels για το home, για το user. Τώρα αυτό εδώ είναι μικρός ο δίσκος, οπότε τα πατάει όλα σε ένα. Αν είχαμε μεγαλύτερο δίσκο, θα είχε βάλει και το temp σε ξεχωριστό disk label και τα πάντα. Αυτό εδώ τι κερδίζουμε, ότι εάν τα έχουμε όλα ξεχωριστά σε disk label, κάποια που δεν γράφουν εκεί πέρα μπορούμε να τα κάνουμε read-only. Οπότε σε περίπτωση που τραβήξουμε εμείς το ρεύμα την ώρα που δουλεύει το μηχάνημα και το ξανακουμπώσουμε μετά, αφού ήταν read-only, δεν πρόκειται να πάθουν τίποτα. Στην ουσία έχει γίνει ένα embedded λειτουργικό.
disclaimers είναι desirable before the end. Ωστε. Τα disclaimers είναι desirable μετά την εγκατάσταση τύπου LVM. Ναι. Αν έχουμε αφήσει χώρο, μπορούμε να τα κάνουμε resize. Αν βάλουμε βέβαια το ότο τώρα, θα πάει να πιάσει όλο το χώρο και δεν θα κάνει. Αν βάλουμε δεύτερο δίσκο, μπορούμε να βάλουμε και άλλο partition. Αν δεν αφήσουμε χώρο, δεν μπορούμε να κάνουμε string κάποιο και να πηγαίνουμε πάνω. Όχι. Εντάξει, εγώ το προσπάθησα, δεν μου έπαιξε καλά. Μισό λεπτό. Αυτό, όταν χρησιμοποιείς όλο το δίσκο, όλο το δίσκο, κανονίζει μόνο την προσφυγραφή του κάθε κομμάτι. Ναι. By default είναι κάποιο, ξέρουν αυτοί πόσο θα χρειαστείς. Ναι. Και θα μοιράζει, τα περισσότερα πάνε στο χώμα. Ναι, εάν ας πούμε, λέω παραδείγματα, χρειαστεί παραπάνω, κάνει μόνο το αυξομοιώσει. Και τι γίνεται τότε. Γι' αυτόν τον λόγο πάμε να στήσουμε ένα σερβερ. Υποτίθεται για παραγωγή. Άμα το στήσουμε για δοκιμές, τι μας νοιάζει εμάς. Δεν έμεινε χώρο, το σβήνουμε, το ξανακάνουμε. Αλλά για την παραγωγή θα πρέπει από πριν να έχουμε βρει ότι πόσο θα χρειαστούν για τις κατατμήσεις. Κάνοντας δοκιμές. Από οι κατατμήσεις τις κάνει μόνο του. Ναι. Οι κατατμήσεις αυτές που κάνει μόνο του τις έχουν υπολογίσει και σου λέει ότι για την κρίση του προορίζεται το λειτουργικό σύστημα. Αυτά που θα σου δώσω εγώ και βάσει του μεγέθους του δίσκου είναι αρκετά. Για να παίξεις. Γιατί εδώ πέρα είπαμε, δεν θα βάλουμε ούτε GNOME, ούτε KD, ούτε κομπίζ, ούτε τίποτα. Αν τα βάλεις παρόλα αυτά, για να τα βάλεις, είπαν παρόλα αυτά, μην περιμένεις ότι θα έχεις ένα λειτουργικό σύστημα που θα γελάς. Λίγο θα ζοριστείς. Θα σου μπουντού. Αν πας αυτό εδώ το πράγμα, δεν θα κάνεις όλο το layout, θα του πεις ότι δώσ' μου στο user, ξέρω, στο slash, στο root, δηλαδή δώσ' μου 40 γίγα, δώσ' μου και 40 γίγα για το home, δώσε μου και 2 γίγα για το swap και τέλος. Για να μπορείς να κάνεις δοκιμές για γραφικά κτλ. Αν το αφήσεις έτσι, η πείρα μου λέει ότι με το auto μπορείς να κάνεις ό,τι κατάσταση θέλεις. Λοιπόν, το CD είναι φυσικό, στο CD βρίσκονται, αυτά τα έχει όλα, τα βρίσκει κατευθείαν. CD 0, Enter, ναι, είναι το 5 το i386, αν είχαμε βάλει το 64, θα ήταν το AMD64. Τι να βάλω, εντάξει, να τα βάλω όλα αυτά, βάλω. Αν δεν θέλουμε κάποιο, μπορούμε να πούμε μείον game 50.gz. Βλέπουμε ότι έφυγαν τα παιχνίδια του PSD από μέσα. Αυτά, τελείωσα. Είμαι ευχαριστημένος. Στην ουσία δεν κατεβάζει, από το CD κάνω την αποσυγκλίση και την εγκατάσταση. Και πατάει όλα τα πακέτα μέσα. Βλέπετε δηλαδή το μέγεθος είναι πολύ μικρό. Τον πακέτο που θα κάνει η εγκατάσταση. Εδώ έχουμε τώρα το base που είναι όλα τα βασικά στοιχεία του λειτουργικού συστήματος. Και που το τρέχουμε και σε virtual machine. Το virtual box έχω παρατηρήσει ότι ακόμη έχει το laptop που χρησιμοποιεί ο VTX τεχνολογίες, αλλά δεν τρέχει τόσο γρήγορα. Τώρα ίσως είναι ο δίσκος μου, δεν ξέρω. Αν το κάναμε εγκατάσταση σε πραγματικό μηχάνημα θα πήγαινε ακόμα πιο γρήγορα. Έβαλε και το ETC εδώ πέρα. Φυσικά τώρα αν μας πιάσει τρέλα, μπορούμε αυτά να τα κάνουμε και μόνοι μας. Τις εγκαταστάσεις, δηλαδή τα κατεβάζουμε αυτά, δημιουργούμε τα disclaimer και τα κάνουμε αποσυντήσεις μόνοι μας, αλλά δεν βρίσκω το λόγο να είμαστε τόσο βαζόλοι. Δεν πειράζει πυρήνα. Γιατί στο Ubuntu πήραξε ποτέ πυρήνα. Τι έκανες. Έκανες το compile πυρήνα. Έκανα το compile πυρήνα για κάθε κάρτα. Και μετά έκανες format. Όχι. Το 6 με 6 compile έκανε. Α, εντάξει, δεν ξέρω τι. Οπότε,
Όταν ήταν το 606, εγώ έτρεγα σλάκτο. Και έμπαινα κάθε μέρα στο Kernel Org για να δω τι έχει βγει καινούριο και το έκανα compile. Από τη στιγμή που δεν είχε το σλάκτο τότε dependencies στα πακέτα του, ό,τι ήθελε έβαζε. Ήμασταν και πιο νέοι. Άμα δεν έχεις οθόνη, πώς το βάζεις? Σε ρωτάει. Γιατί εμείς ας πούμε δουλεύουμε κάποια ρούτα μόνο, το έχουμε δυνατό επεξεργαστή, αλλά δεν έχουμε. Ναι. Έχει μέσα στο kernelpanic.it ένα tutorial πώς να το κάνεις εγκατάσταση σε flash. Σε flash. Και να ενεργοποιήσεις το TeamCom 0 αντί για την VGA. Εγώ τώρα αυτό το προσπαθώ σε ένα άλλο export που έχω. Ναι. Το... προσπαθώ, δεν το έχω κάνει. Έχει κάτι router που έχει για router. Για, ναι. Για switch, ας πούμε, αυτό με το firewall. Και τα OSPF και τα λοιπά να τα τρέξεις. Έχει μέσα ένα buffy, πώς το λέει, fish on board, buffy on board, στο kernelpanic.it. Έχει κάποια project τα οποία έχουν βγει για αυτόν τον λόγο. Είναι το FlashRD αν δεν κάνω λάθος και το FlashDisk που προσπαθούν να κάνουν port το OpenBSD έτοιμο σε image για να το γράψει σε Flash. Και το έχουν γράψει με τέτοιο τρόπο για να μην διαβάζει και γράφει, να μην κάνει swap στη Flash τη μνήμη, οπότε να μην την καταστρέψει κιόλα. Χρησιμοποιεί RAM drive για αυτή τη δουλειά. Θα το δούμε μετά. Θέλετε να χρησιμοποιήσετε, λέει, κάποιο άλλο FTP για να εγκαταστήσετε κάτι άλλο? Όχι, δεν θέλω, αυτό φτάνει. Αρκεί. Ό,τι θέλω θα το κάνω μετά. Τώρα αυτό εδώ, γιατί δεν έχει ίντερνετ το Virtual Box. Λακή έκανα. Βρίσκει κατευθείαν και σου λέει Euro Buffets. Οπότε παίρνει και την ώρα κατευθείαν μέσα του FTP. Τώρα το αφήνω έτσι. Να βάλω firmware από την αρχή? Όχι, να μην βάλω. Ούτως ή άλλως δεν έχουμε κάτι κλειστό αυτή τη στιγμή που να τρέχει από το πρώτο boot. Οπότε αν είναι κάτι που έχεις βάλει εσύ το οποίο έχει κάτι κλειστό για να τρέξει, δεν έχουμε βάλει κάτι κλειστό και δημιουργήσει πρόβλημα στην εγκατάσταση. Σου λέει αν θες... Δεν ξέρω, αυτό εδώ τώρα, από την 5 και μετά το έχουμε πάρει. Δεν χρειάζεται ποτέ τίποτα. Μπορεί να βάλεις καμιά κάρτα ασύρματη, ξέρω εγώ, με πατέντα να την περάσει μέσα. Δεν ξέρω καν, δηλαδή απορώ με αυτό που έχω δει κάτι. Όχι, δεν θέλω γιατί δεν έχω. Αυτό ήταν, τελείωσε. Λοιπόν. Και τώρα μπαίνουμε στο καινούργιο μας, στη φρέσκια κατάσταση. Δηλαδή είναι virtual machine και τρέχει λίγο αργά. Δεν κάνει τόσες ώρες. Είναι πάρα πολύ γρήγορο. Εντάξει, υπάρχουν άλλες διαδρομές που είναι πιο γρήγορες. Φαντάζομαι το FreeBSD είναι πιο γρήγορα από το OpenBSD, γιατί δεν έχει τόσο πολύ κρυπτογραφία μέσα. PF enable, το packet filter, σηκώνουμε το δί, κάνουμε τα κλειδιά της κρυπτογράφησης. Μπορούμε να στήσουμε από το κρυπτογράφηση να αναφέρουμε το σύστημα? Όχι, σε αυτό εδώ είναι ο πυρήνας τέτοιος. Δεν κάνει κρυπτογράφηση αυτή τη στιγμή, δεν κάνει τίποτα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την κρυπτογραφία που έχει μέσα μας. Τώρα δεν κρυπτογραφεί τίποτα. Λοιπόν, και είμαστε έτοιμοι, αυτό είναι. Κάνουμε αυτό. Ωραία.
χρησιμοποιούμε 34 μεγαπάκι τότε που χρησιμοποιούμε. Σας λέω, 64 μεγαπάκι ήταν αρκετά. Το πρόξι που χρησιμοποιώ στη δουλειά, το έχω 5-12 μνήμη και πάντοτε με 200 χρήστες ταυτόχρονα το χρησιμοποιούν, χωρίς να ξέρω το χρησιμοποιούν, και πάντοτε έχω 70 μεγαπάκι ελεύθερα στη μνήμη. Ποτέ δεν το έχω ξεπεράσει. Με 512. Είναι τρασπάν πρόξι. Μπαίνει, βγαίνει και ταυτόχρονα εκεί την ώρα φιλτράρει. Βασικά, τι βλέπουμε ότι είναι τίποτα. Βέβαια, δεν τρέχει και τίποτα σημαντικό αυτή τη στιγμή, αλλά η τυφώντη κατάσταση να έχουμε 34 MB που χρησιμοποιούμε. Αυτά είναι όλα τα προγράμματα που τρέχουν. Βέβαια, είναι και αυτό που λένε ότι απόλυτη ασφάλεια στην τυφώντα κατάσταση. Αφού δεν τρέχει τίποτα, φυσικά είναι υπάρχει απόλυτη ασφάλεια. Δηλαδή, τι έχουμε, έναν SSH, τα τερματικά μας εδώ πέρα, το Chrome. Δεν έχουμε τίποτα. Το σερβερ και το για την ώρα. Αυτά. Το SSH που τρέχει, πάνω σε τι τρέχει. Ο σερβερ. Το OpenSSH ο σερβερ. Για να μπορείς να συνδεθείς από την αρχή. Τώρα, ο Γιάννη, τι λέει, το πρόλεγε στην αρχή, να διαβάσει το μπλή. Το Zmail. Τι το πω. Σε καλωσορίζει προφανώς. Ναι, καλώς ήρθατε. Δεν είχε κανένα πιο διευθύνση. Από τον Τέο Τεράτη, έτσι παρακαλώ. Ο ιδρυτής. Τώρα. Και κάνουμε την εγκατάσταση, σχέζουμε εδώ πέρα. Και τώρα τι κάνουμε. Τι να κάνουμε εδώ πέρα. Τώρα. Πρόξι. Θα κάνουμε εγκατάσταση των πρόξι. Για να έχουμε εγκατάσταση των πρόξι τι θέλουμε, είπαμε. Θέλουμε δύο κάρτες δικτύου. Μία μπαίνει, μία βγαίνει. Πέρα εδώ πέρα δεν έβαλα δύο κάρτες δικτύου. Αλλά θα συνδεθούμε σε λίγο στο άλλο το μηχανάκι μέσα και θα τα δούμε όλα. Να σας δείξω δύο πράγματα. Τι είναι από κάτω. Όχι, όχι. Εδώ πρέπει να του δηλώσει ποιες κάρτες θα βάζει μέσα στο bridge και θα το δούμε τώρα. Να κλείσουμε το crypto machine, να βάλουμε μια κάρτα, είναι δύσκολο να γίνει το πιο γρήγορο. Όχι, τώρα μέσω. Σαν τάμπλο τα λοιπά, δεν το λες. Τάμπλο. Reboot. Έχει δηλαδή κάποιες διαφορές στις συνδρομές. Όχι, εντάξει, πάλι μπορείς να το κάνεις σαν down, μείον H now. Δεν έχει διαφορά, το χάλι είναι πιο γρήγορο. Το βρίσκω πιο πολύ. Power off, το ίδιο. Δεν ξέρω τι αγαπάς. Λοιπόν, πάμε να του βάλουμε μια κάρτα δικτύου ακόμα. Τι να είναι αυτή, να του βάλουμε κάτι άλλη, ας πούμε. Τώρα βέβαια δεν ξέρω. Αυτή θα είναι η άλλη. Για πάμε. Αντί για send mail, το βάζει default. Αν θες να το κάνεις mail send. Τώρα στήριξε το βάζει. Oui, oui. FTP. ftp.openbsd.org openbsd τα μπορείτε να τα βρείτε μέσα από το site. Αυτό έχω χρησιμοποιήσει τόσες φορές που το έχω μάθει απ' έξω. Βλέπουμε εδώ πέρα τι πακέτα υπάρχουν. Αυτά είναι pre-compiled έτοιμα πακέτα για να τα κατεβάσουμε και να τα κάνουμε εγκατάσταση. Εδώ εγώ το χρησιμοποιώ απλώς για να βλέπω τι πακέτα υπάρχουν. Δεν τα κατεβάζουμε από εδώ, δεν χρειάζεται. Πώς το είπες, postfix. Υπάρχει. Και όχι μόνο το απλό, υπάρχει και με τα extensions για ό,τι γουστάρεις. Και βάζεις όποιο θέλεις εσύ.
Ό,τι κατάλαβα, δηλαδή κάποιε εγκαταστάσει τύπου που κάνουμε για άμυνα, φουκέτ και λοιπά. Δεν έχει το δικό του. Ναι. Το package up. Όχι, επειδή στην ερώτηση που τα βρίσκουμε και λοιπά, το έχει κατευθείαν στο FTP. Ναι, για να ξέρω τι υπάρχει. Επειδή είπαμε ότι το λειτουργικό, η διανομή που έχει το OpenBSD βγαίνει. Το λειτουργικό το σύστημα μαζί με τα πακέτα του. Όλα τα πακέτα που υπάρχουν είναι εδώ πέρα. Αυτά εδώ είναι όλα. Είναι πάρα πολλά, πιστεύω είναι καλή και όλες τις. Αυτά είναι τα pre-compile. Υπάρχει και το σύστημα το ports, το οποίο το κάνεις εσύ εγκατάσταση μέσω του CVS στο μηχάνημά σου, κατεβάζει μέσα όλα τα updates, συγχρονίζεται και έχεις τον πηγαίο κώδικα. Και μετά μπορείς να κάνεις εγκατάσταση όποιο πακέτο θέλεις από εκείνο. Αλλά εκείνα τα κατεβάζει, τα κάνει compile, βλέπει την επένδυση, τα κατεβάζει και εκείνα, τα κάνει και εκείνα compile, τα κάνει κατάσταση και είναι ένα πολύ χρονοφόρο. Εγώ για τις δουλειές που το έχω χρησιμοποιήσει μέχρι τώρα, domain controller, DNS server, OpenVPN και δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ τα ports. Όλα τα pre-compile, τα packages μου με καλύπτουν κύρωση. Διαχείριση δίσκων πώς θα πάει. Είναι γρήγορα στο στήσιο, να έρθει κάτι. Διαχείριση δίσκων. Ναι, αν το βάλεις, το χρησιμοποιήσεις μου για ένα μεγάλο πρόβλημα. Για εφάλιση, ναι. Για... Για 4 δίσκους. Αυτό το σήμα λέει, παιδί, που κάνει, είναι γρήγορο, είναι αποδοτικό. Γι' αυτό εδώ τώρα δεν μπορώ να σου πω σίγουρα. Γιατί δεν το έχω δοκιμάσει για file server. Αλλά για το proxy που δουλεύει, δουλεύει, σηκώνει 200 χρήστες ταυτόχρονα, οι οποίοι μπαίνουν όπου μπορείς να φανταστείς και ζητάνε ό,τι τη βλακία τους καθίσει και πάλι. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Τίποτα. Δηλαδή πάντοτε το λέω ότι είναι στο 1. Είναι ένα Pentium 2 από τα πρώτα. Τα Pentium 2 που βγήκαν, συγγνώμη. Pentium Dual Core από τα πρώτα που βγήκαν, όχι Core 2 κτλ. Ένα Pentium Dual Core είναι 512 μήνυμα. Έχω έναν 80 δίσκο. Παίζει ρόλο γιατί το με πολλούς και τις εντάξει, μπορεί να είναι SAT. Δεν το θυμάμαι, μπορεί να είναι SAT. Δύο κάρτες τυπίου και γιατί. Η πρόξη τι έχει, Squid. Squid και Squid Guard. Squid για να κάνει το πρόξη και Squid Guard για να τους κόβει. Και είναι χαρούμενο. Χαρούμενος είμαι εγώ. Όχι, οι άλλοι... Ναι, γιατί ήρθανε και συνάδελφοι από άλλες, ήρθαν από Δήμο και τα λοιπά που ήταν το δικό μας το ίδιο και λέει, πώς πάει λέει, το δικό σας έτσι. Τι γραμμή. Έξι, εξάρα. Έξι, ναι. Έξι, ναι. Είναι χαρούμενοι όταν τους κόβε. Ωραία, τώρα άμα πας να δεις YouTube, ας πούμε. Και γι' αυτό πάει σφαίρα. Γιατί μου λέει, γιατί μας τα άκουσες. Γιατί μετά όταν πας, του λέω εσύ να συνδεθείς με την Αθήνα για να δουλέψεις το δικό της το πρόγραμμα online, μου κρίνεσαι στο τηλέφωνο. Τώρα λέω που τα άκουσα όλα, πάει καλά, πάει. Άρα του λέω. Άμα δεν στριμάρει βίντεο, δεν στριμάρει τηλεόραση, ραδιόφωνα και σαχλαμάρες, και δεν βλέπει τσόντες και ξέρω εγώ τι μπορεί να ο άλλος να σκεφτεί, να χαραπάει το ίντερνετ. Στη ΔΕΗ που είχαν συστήματα, στις 2-3 ώρες το μεσημέρι που ανεβάζανε επεισόδια από τη ζωή της άλλης, όλο το ίντερνετ βούλιασε, κράκ. Όταν έπεσε το κόψιμο της αρκούδας, 3 ώρα έπρεπε να πούμε 6 χρήστες online. Και έχεις και ξεχωριστό firewall. Υπάρχει το φάρμα του σύζευξης, πάνω στο router, το Cisco. Εγώ... Είναι λίγο να κόψεις κάποια πράγματα. Το DIM DIM, ναι. Μέσα από το BF έχω βάλει κι άλλα. Σε όλο να περνάει όλα όμως το σύζευξη. Το φάρμα είναι σχεδόν ανοιχτό. Σε πράγματα. Αυτό το φάρμα που έχουν εδώ πέρα πάνω που έχουμε δει, ανοιχτό είναι. Δεν είναι φάρμα. Μας πάσουν. Δεν ξέρω αν είναι σύζευξη, αυτό τι σύζευξη. Εμείς αυτό που έχουμε δεν περνάει τίποτα. Μας έχουν 3 πόρτες ελεύθερες και μάλιστα νομίζω δεν μας έχουν ελεύθερο το DNS. Δεν μπορούμε να σηκώσουμε δικό μας DNS server. Γιατί ήταν πρώην νομαρχία. Τώρα στους δύο μπορεί να έχουν πολλά άλλα πράγματα. Είναι πολύ χαλαρά. Θα κάνουμε τώρα τη message, τη
Δήμος, Δήμος, Δήμος. Δούμε. Είναι η κάρτα μας αυτή που χρησιμοποιούμε τώρα. Η χιλιάρα και είναι το EM0. Και η άλλη δεν την είδα. PCN0, ναι, έχετε δίκιο. PCN0, οπότε, τώρα τη ρυθμίζουμε. Τι σημαίνει αυτό? Βασικά γινόμαστε root και του λέμε στο ETC, τι λέγαμε, hostname, τελεία. Το όνομα της κάρτας, του driver της κάρτας, PCN0, λέμε, INET, IP version 4 δηλαδή, 32, 168, 2, 2, 2, 2, 201, 255, 0, τέλος. Α, σήκωσε το κιόλας. Τι άλλο κάνει να πάει πίσω για να το σηκώσει. Αν πάμε τώρα εδώ, host name. Να, οι δύο οι κάρτες μας. Host name, EM0, Intel, PCN0, ή άλλη. Σηκώθηκε κιόλας. Όχι, πρέπει να κάνουμε restart το δίκτυο. Αλλά είπαμε ότι θέλουμε να κάνουμε transparent proxy, δηλαδή η μία με την άλλη κάρτα να είναι σε bridge mode. Που σημαίνει ότι δεν θέλουμε να έχουν IP. Ή αν θα έχουν IP, να έχει μόνο η μία. Για να μπορώ να τις διαχειριστώ. IP θα δώσω στο εσωτερικό κομμάτι, δηλαδή την κάρτα που θα συνδέεται με το LAN, όχι με το WAN. Οπότε πάμε στον EM0, την πρώτη κάρτα και του λέμε τίποτα. Να το σβήσω από το τέτοιο. Δεν χρειάζεται εδώ. Να το βάλουμε στο bridge. Και να χρησιμοποιήσουμε, να δημιουργήσουμε ένα bridge τώρα. Δηλαδή να ενώσουμε τις δύο κάρτες δικτύου. Ό,τι μπαίνει στη μία να βγαίνει από την άλλη. Ό,τι μπαίνει από την άλλη να βγαίνει. Τώρα, με τα άλλα λειτουργικά δεν ξέρω τι παίζει τόσο πολύ, γιατί δεν έχω κάνει bridge στο Linux. Αλλά εδώ πέρα είναι αυτό το πράγμα. Host name, bridge 0. Τέλος. Και του λέω, βάλε την μία την κάρτα δικτύου μου, βάλε την άλλη κάρτα δικτύου μου και σήκωσε. Τέλος. Κάνουμε ένα ερωτήμα. Έτσι, ναι. Ναι, μπορείς να κάνεις το bridge CTL, κάπως το λέγατε. Αλλά αυτό είναι αυτό εδώ, δηλαδή γράφεις τα δύο τα τέτοια, κάνεις ένα app και τελείωσε. Open VPN είναι το γνωστό το VPN. Ναι. Clients από εκεί, αν θες κάποιο client, παίρνεις το client σου Open VPN και... Ναι. Ένας client για SSL. Την πρώτη κάρτα που σας πέρασε στην IP. Ναι, γιατί θέλω να έχουμε μία IP στο bridge. Βασικά το bridge δεν θέλει IP. Ναι, αλλά δεν μπαίνει πάνω στο bridge το interface, μπαίνει πάνω στο κάτω. Αν θέλεις, μπορείς. Ναι. Αν είναι να βάλεις, θα βάλεις μόνο στο ένα το interface. Στην ουσία, βάζοντας IP στο ένα το interface, επικοινωνείς με το bridge. Και μπορείς να το ελέγξεις. Τώρα θα δούμε. Αυτό το bridge, στην ουσία, έχουμε βάλει ένα σωλήνα μέσα στο δικό μας το πισάκι στις δύο τις κάρτες. Μπορούμε να αρχίσουμε να φιλτράρουμε στη μία και στην άλλη άκρη. Ή μόνο στη μία, ή μόνο στην άλλη. Αλλά ό,τι μπαίνει μέσα πλέον μπορούμε να το περνάμε από έλεγχο. Και αυτό το πράγμα είναι πολύ σημαντικό. Όταν κάνεις trace δεν φαίνεται αυτή η επί. Όχι. Γιατί εσύ περνάς μέσα, μπαίνεις, βγαίνεις, switch. Όταν κάνεις trace το switch δεν το βλέπεις, αν είναι managed. Βλέπεις ότι έχεις πει στο switch, γιατί εσύ δεν επικοινωνείς με το switch. Στην ουσία έχει γίνει ένα σκληρό καλώδιο το μηχάνημά μας. Ναι, αλλά πώς κατευθύνεται εκεί η πληροφορία που υπάρχει από εκεί, να συμπέσουν ακάντρες. Αυτό που είδαμε πριν. Λοιπόν, αλλά... αν το παρεμβάλλουμε στο καλώδιο που συνδέεται με το switch, θες δεν θες, από εκεί θα περάσει, πού θα πάει.
Αλλά δεν καταλαβαίνεις ότι περνάει από μέσα. Δεν σου βγάζει δηλαδή ότι σε έκοψε ο τάδε. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Όταν ρώτησε για κάπως γίνει αυτό. Εντάξει, πώς δουλεύει. Λες όλα τα μηχανήματα gateway τάδε. Gateway είναι αυτό, έτσι. Είναι αυτό. Ναι. Αυτά επειδή είναι σε bridge mode, ό,τι μπαίνει από εδώ, βγαίνει από εδώ. Τη μία το ξαναστέλνει παρακάτω το ξαναπέρα. Ναι, τα προχωράει. Δεν, εκτός και αν το βάλουμε ελέγχους εμείς. Οπότε μετά αρχίζει και κόβεις. Εγώ της άκουσα ένα καλώδιο, είναι. Ναι, στην ουσία είναι ένα ηλεκτρονικό καλώδιο που έχουμε φτιάξει. Ποιο είναι φελεύει. Μα τι θα κάνει. Δηλαδή, άμα κάνουμε τώρα ένα interface configuration, ορίστε. Έτοιμο το bridge. Έχει σηκωθεί. Up and running. Είμαστε έτοιμοι. Έχουμε και το άλλο το interface που το έχουμε δώσει IP. Είμαστε έτοιμοι. Επίσης, να ενεργοποιήσουμε το packet forwarding από το ένα στο άλλο. VIPC syscontrol.conf. Πολύ απλά του λέμε ότι INET IP forwarding 1 και τελείωσε. Το αφήνουμε έτσι. Θέλετε για το IPv6 χωριστά. Άμα θέλουμε για το IPv6, το έχουμε. Το έχει εδώ πέρα, να πω. INET 6. Και περνάει και το IPv6. Δηλαδή αυτό το μηχανάκι που θα κάνουμε σήμερα, θα παίζει και σε 10 χρόνια, που λέω εγώ. Άμα δεν έχει καεί. Αλλά αν πάθει κάτι, δεν παθαίνει. Λοιπόν, βασικά αυτό εδώ. Οπότε τώρα τι κάνουμε. Του λέμε από πού να πάρει τα πακέτα και να ξεκινήσουμε την εγκατάσταση. Θέλουμε να στήσουμε το Squid, το Squid Guard και το καλαμάρι για να παίρνουμε στατιστικά από το Squid. Packets add. Μείον I για να μας το κάνει interactive, γιατί άμα το πούμε να κάνει εγκατάσταση κάποιο, είδαμε πριν ότι στο postfix έχει 5-6 διαφορετικά. Ένα με LDAP, ένα με MySQL, 1002. Για μην του λέμε ολόκληρο το τέτοιο ποιο να κάνει, του λέμε package add minus interactive και το όνομα του αρχείου του προγράμματος που θέλουμε να κάνει εγκαταστήσει, Squid. Φυσικά τώρα δεν πρέπει να εγκαταστήσει τίποτα γιατί δεν έχει ίντερνετ. Ακόμα όμως και αν είχε ίντερνετ, δεν θα μας το κάνει εγκατάσταση. Γιατί δεν ξέρει από πού να το πάρει. Δεν έχει repository. Πρέπει να του πούμε export package path ISON. Και αυτό που έγραψα πριν, FTP OpenBSD. Public OpenBSD. Η έκδοση που έχουμε εγκατεστημένη είναι το 5 packages i386 και τελείωσε. Τώρα μπορεί να δουλέψει με το package app. Θα κατεβάσει το Squid, θα βρει τα dependencies, θα κάνει όλα η κατάσταση. Μετά του λέμε package app Squid Guard, package app Καλαμάρης και τέλος. Είμαστε έτοιμοι να παίξουμε. Σου λέει πώς να δουλέψει το package chat τα πάντα. Είναι. Δώσ' του IP για να μπορέσει να συνεχίσει το παιχνίδι. Θα μπούμε στο άλλο. Ορίστε, τι είπαμε, πλήρη τεκμηρίωση. Σου λέει πώς να το χρησιμοποιήσει. Εμάν πέτσει φυσικά. Ποιο το έγραφε, read the fucking page. Ναι, οι προγραμματιστές λένε ότι πρώτα έχει διαβάσει αυτά και μετά μου έχει κάνει ερώτηση. RTFM. Και σου λέει εδώ πέρα τι να κάνω. Σου λέει για τα ports. Package add. Πώς να το κάνει σε κατάσταση. Μπλα μπλα μπλα. Manuals. Τα έχει εδώ. Τα έχει εδώ. Εντάξει. Μεγάλη. Και τα έχει. Όλα μιλάμε έτσι. Και ένα user με την εξωσφίστη, ναι και πώς και τι θα το κάνεις και τι θα εγκαταστήσεις. Τα πάντα. Είναι καταπληκτικό. Είναι πάρα πολύ καλά τεκμηριωμένο. Για τη δικτύωση. Τι θες να κάνεις. Τα πάντα. Πατάς εδώ και σου λέει ένα-ένα. Θα γράψεις αυτό, θα γράψεις εκείνο. Και αυτά που σου λέει δουλεύουν. Δεν είναι.
δεν ξέρω τι χρονολογία για την ανάπτυξη. Τίποτα, όλα είναι εδώ πέρα. Κάθε έκδοση που θα βγει, και μάλιστα επειδή κάποιες εκδόσεις που κάνουν έχουν διαφορά με τα άλλα, σου λέει ότι στην προηγούμενη έκδοση το κάναμε έτσι, στην καινούργια έκδοση το κάνουμε αλλιώς. Αυτό είναι. Πες, ας πούμε τώρα ότι τα έχουμε κατεστημένα αυτά, να συνδεθούμε στο πραγματικό. Για να το δούμε. Αυτό εδώ είναι τώρα το πρωί, το βάλαμε μέσα. Δηλαδή τόση ώρα που σερφάρετε, σερφάρετε μέσα από το proxy. Και να δούμε αυτό το πράγμα. Να κάνουμε κατάσταση. Να κάνουμε κατάσταση το NAN που θέλει ο φίλος μας ο Τσαπόλο και το προτιμάει έναντι του VR. Γιατί το έχει το Ubuntu. Έτσι. Να το έχει και το Debian. Άντε, το έχει και το Debian. Και CentOS. Και CentOS. By default. Έτσι, έτσι. Γιατί το βρεις, τι γίνεται. Να, να το πράγμα το δείξω. Είδατε. Πάγκετ chat. Καλό είναι να βάζετε το μείον i, γιατί μπορεί ένα πακέτο να υπάρχει σε περισσότερες εκδόσεις. Αν δεν υπάρχει, μας κατεβάζει αυτό που ξέρει, τον NAN. Ουσιαστικά το Interactive είναι για να βρει και μόνο του τα αντιπέντεση και να τα βάλει. Τα μόνο του θα τα βρει ούτως ή άλλως τα αντιπέντεση. Χωρίς να το Interactive είναι, αν υπήρχαν δύο εκδόσεις του NAN, ναι, θα σου βγάζει 0 τίποτα. Ένα, η έκδοση 1 του NAN, 2 ή 2 έκδοση του NAN. Οπότε πατάς εσύ 1 και κάνει κατάσταση αυτό που θέλεις. Να, τώρα κάνει κατάσταση και τα πιπέντε. Δηλαδή είναι σαν το upgrade install του Debian ή το Yaml. Σε σχέση με ένα κάθος. Ναι, αυτό εδώ θέλει να ενεργοποιηθούν τα CVS για να το κάνει. Σε σχέση με το να στήσεις το ίδιο σε Linux, ας πούμε, και επίσης το ότι έχεις μεγαλύτερη ασφάλεια, μεγαλύτερα κλειδιά, μπορείς να βάλεις μεγαλύτερα κλειδιά, ας πούμε. Βέβαια, έχεις πιο δυνατή κρυπτογράφηση, τεράστια ασφάλεια, ελάχιστους πόρους που χρειάζεται από το σύστημα για να τρέξει. Να, το πραγματικό τώρα, έτσι, που τρέχει 3 Apache, πόσα Squid Guard εδώ πέρα, νομίζω ότι έχω βάλει 10 Squid Guard και 10 Squid να τρέχει. Και παίρνει 127 MB νήμη. Και τόση ώρα αυτή τη στιγμή εξυπηρετούμαστε από αυτό. Δεν έχει κανένα. Πόσο έχει σύνολο. Σύνολο έχει 1 γίγα μνήμη, σου λέει, βάλει και κάτι που κλέβει κάτω αυτό γιατί είναι εμπέντε. Σου άπ 0, τόση ώρα δεν έχει χρησιμοποιήσει τίποτα. Πραγματικά χρησιμοποιούμε αυτή τη στιγμή τα 24 MB. 127 τα έχει για κάση. Για να το δούμε αυτό που λέγαμε τόση ώρα με τα bridges, less cost name, που δημιουργήσαμε το bridge. Βάζουμε τη μία και την άλλη κάρτα, τις κάνουμε up και τέλος, έτοιμο το bridge. Δεν χρειάζεται τίποτα. Στη μία την κάρτα δικτύου που την έχουμε για το ίντερνετ, για το WAN, έχω απενεργοποιήσει να μην παίρνει κάρτα, να μην παίρνει IP και έχω δώσει IP μόνο στην μόνο στην άλλη άκρη. Οπότε, να εγκαταστήσουμε και το καλαμάρις, αν δεν είναι εγκαταστήμενο, για να πάρουμε και στατιστικά. Στατιστικά ή ρουφιάνο. Το καλαμάρις μέσα στο manual page σου λέει ότι εάν μπορείς να χρησιμοποιήσεις αυτή την εντολή, το διακόπτη του switch για να πάρει στατιστικά ο κάθε χρήστη, κάθε IP που έχει πει, αλλά αυτό προσοχή παραβιάζει το ιδιωτικό απόρριτο του κάθε χρήστη σου. Εντάξει, σου δίνει το εργαλείο, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να το κάνεις. Εσύ δεν θα το πεις. Αλλά αν του πεις ότι εσύ έβλεπες φερρυπίν τσόντες με γκέι, μπορεί να σου κάνει μήνυση. Όχι, αυτό το πεις. Ναι, εγώ τι κάνω στη δουλειά.
Το κάνω αυτό το πράγμα, βλέπω που μπαίνουν, γιατί έχω και βασικά πρώτα βλέπω τι γίνεται με το download. Άμα δω ξαφνικά ότι κάποιος χρήστης αρχίζει σαν τρελός και κατεβάζει, ενώ όλοι οι άλλοι είναι σε μια ησυχία, και αυτός εδώ αρχίζει και τα megabyte φεύγουν, αναγκαστικά πάω κάνω μια λίστα με το που έχει μπει αυτός μέχρι στιγμής, αλλά τη βλέπω μόνο εγώ, δεν τη δίνω ούτε σε προσταμένους, ούτε σε μαχαίρους, ούτε σε τίποτα. Βλέπω που μπαίνει, γιατί μάλλον δεν το έχω εγώ αντιληφθεί, και τραπ πάω στο Squid Guard και το κάνω block. Κάνω και ένα restart το Squid και τέλος. Ή, εάν το δω ότι έχω βάλει ένα κουότα 100 MB τη μέρα ο κάθε χρήστης, μέχρι εκεί να παίζουν, όχι παραπάνω, 100 MB για το δημόσιο είναι Παναγία. Δηλαδή ο άλλος πρέπει τις μισές ώρες να τις έχει πετάξει, να μην έχει δουλέψει. Μόλις δω κανέναν ότι ξεπερνάει τα 100 MB από τα στατιστικά του Καλαμάρης, πάω στο PF μέσα και του λέω, την τάδε IP, μπλοκάρεις έτοιμα. Και με παίρνει τηλέφωνο μετά, δεν έχω ίντερνετ, δεν το ξέρω. Αύριο θα έχεις ίντερνετ ξανά. Και εγώ τώρα τι να κάνω, λέω ότι έκανες και πριν. Παίξε, λέω, και αύριο να μου ξαναπείς ότι δεν δούλεψες. Λοιπόν, ωραία όλα αυτά. Σίγουρος είμαι ότι λίγο σας ζάλισα. Το θέμα είναι ότι είδαμε πώς έγινε το πρίσμα, πώς παίζει. Το πολύ σημαντικό τώρα είναι, για να παίξει το Squid, τι γίνεται με τα φίλτρα, δηλαδή το PF. VI και σε λίγο τελειώνουμε, έτσι μην αγχωριστεί. Αυτό εδώ είναι το packet filter του Squid. Και πώς το ρυθμίζουμε. Τι το έχουμε πει, ότι το internal interface, δηλαδή για το εσωτερικό μας το δίκτυο, και αυτό είναι καθαρά τέτοιο, μακροεντολή, το έχουμε πει ότι όταν αναφερόμαστε στο internal interface, είναι το RL0. Η κάρτα δικτύου δηλαδή που την έχω συνδέσει με το switch μου. Για να μην γράφω RL0, μπορεί εγώ να την αλλάξω μετά την κάρτα. Θα πρέπει μετά σε ό,τι αλλαγές έχω κάνει μέσα στον κώδικα να αλλάξω το RL0 σε κάτι άλλο. Ένα define. Ναι, στην ουσία είναι ένα define αυτό εδώ. Έχω κάνει μια μακροεντολή που όταν αναφέρομαι στο internal interface, αναφέρομαι σε αυτό. Του λέω ότι το εσωτερικό μου δίκτυο είναι το 192-168 οι τρίχες κατσαρές. Κάνουμε λάθος εκεί, το ξεχάσαμε αυτό. 1-0, κάτω 24. Λοιπόν, στο low είναι το 127-001, το εσωτερικό μας το, που το χρησιμοποιούν οι διεργασίες για να επικοινωνούν μεταξύ τους. Εκεί πέρα μην εφαρμόζεις φίλτρα, γιατί μετά θα έχουμε πρόβλημα στις διεργασίες να επικοινωνούν. Αυτό εδώ το έχει έτοιμο το Squid, το PF, με το που το κάνει στην κατάσταση, να μην αφήνει αυτό που λέει, να μην αφήνει remote connection στο X11, αλλά δεν έχουμε ποτέ μας ενδιαφέρει. Και το κλειδί, το οποίο είχα ζοριστεί πάρα πολύ για να το βρω, πως διάολο θα δουλέψει αυτό το πράγμα, γιατί όλοι μέχρι πριν είχαν κάνει transparent bridging σε εκδόσεις πριν το 4.6. Από το 4.6 και μετά, έχει αλλάξει ο τρόπος που δηλώνει τα redirect μέσα στο PF. Και δεν μπορούσα να βρω, μια εβδομάδα παιδευόμουν να δω πώς θα δουλέψει. Και τι του λέμε, κοιτάξτε πόσο απλή είναι η σύνταξη στο PF. Πέρασε μέσα γρήγορα, passing quick. Δηλαδή, με το που βρω το πακέτο, να κάνω μια εδώ πέρα, να σας πω ότι ξεκινάει το PF και διαβάζει μία-μία τις εντολές που το έχουμε βάλει. Του κάνει αυτή, του κάνει, την κρατάει, αλλά συνεχίζει και διαβάζει προς τα κάτω. Δεν είναι σαν το Cisco που η πρώτη που του κάνει την ενεργοποιεί και τελείωσε. Του κάνει αυτή, του κάνει. Πάμε στην επόμενη. Μου κάνει, δεν μου κάνει. Πάμε στην επόμενη. Μου κάνει, μου κάνει. Πετάω την προηγούμενη, κρατάω αυτήν. Ότι εφαρμόζεται ο κανόνας. Το οποίο είναι σε chain. Μπορούμε να έχουμε εμείς τρεις διαφορετικές. Να του λέμε, πέρασε το εσωτερικό δίκτυο εκεί. Παρακάτω μπορούμε να το έχουμε ότι πέρασε το εσωτερικό δίκτυο παρακάτω. Ή μπλοκάρισε το εσωτερικό δίκτυο παρακάτω. Αν εμείς του έχουμε πει πάνω ότι πέρασε το εσωτερικό δίκτυο έξω και κάτω του βάλουμε μπλοκάρισε το εσωτερικό δίκτυο έξω, θα πάρει την τελευταία που έχει δουλέψει. Δηλαδή το μπλοκάρισε.
Και εμείς θα χτυπάμε το κεφάλι μας, μα γιατί, εγώ του λέω πέρασέ το. Ναι, αλλά πιο κάτω που έχει την ίδια ακριβώς συντολή που του λέει μπλοκάρεις έτοιμο. Δηλαδή δεν εφαρμόζει την πρώτη που βρίσκει και εφαρμόζει την τελευταία. Την τελευταία. Δηλαδή την τελευταία αυτή που θα βρει να εφαρμόζεται. Αυτός που δίνει πολύ μεγάλη ευελιξία, πρέπει να τον περάσει μία φορά, ελέγχει άλλες τρεις καταστάσεις και να τον μπλοκάρει το ίδιο πράγμα που πριν το επέτρεπε να περάσει παρακάτω, εάν έχει περάσει άλλες τρεις. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε το quick, που σημαίνει ότι αν σου κάνει, κατευθείαν πέρασε το χωρίς να δεις τίποτα άλλο. Μην ψάξεις παρακάτω. Αυτό θέλω να το κάνεις οπωσδήποτε. Δεν θέλω να ψάξεις τίποτα άλλο. Pass in quick. Αν δεν το είχαμε το quick, θα ψάχνει κι άλλο. Αν δεν του κάνει τίποτα άλλο, θα το έκανε. Αλλά άμα του κάτσει κάτι άλλο παρακάτω, πάει, μας έφυγε ο κανόνας. Οπότε pass in quick. Σου κάνει κατευθείαν και στο εσωτερικό μας interface πρωτόκολλο TCP, αυτό δηλαδή που χρησιμοποιούμε για να μιλάμε www, από το εσωτερικό μου δίκτυο, που το όρισα εδώ πέρα ότι το LocalNet είναι αυτό εδώ, προς οπουδήποτε, γιατί δεν ξέρω πού μπορεί να συνδεθείς εσύ, μπορούμε να του κάνουμε μετά παρακάτω έναν κανόνα που να κάνει κάτι άλλο. Του, σε μία IP, κάνει κάτι άλλο. Μην το περνάς από το κάνεις έτσι τελείως. Του any, οπουδήποτε, στην πόρτα 80, www, έχει τις ρυθμίσεις μέσα σε ένα αρχείο που λέει ότι το www είναι η πόρτα 80, εμείς μπορούμε να τα αλλάξουμε αυτά, αν θέλουμε. Τι να κάνω, κάντω μία επανακατεύθυνση στο εσωτερικό, στο 127.0.0.1, που τρέχει το squid μας, γιατί το squid μπορεί να μην έτρεχε σε αυτόν τον υπολογιστή, μπορεί να έτρεχε σε έναν άλλο. Δεν θα το κάνουμε στο εδώ 0, θα το κάνουμε στο 10.128.1.1. Πόρτα 80-80, γιατί εγώ του είπα ότι το squid να τρέξει στην πόρτα 80-80. Και αυτή είναι η μαγική λέξη. Αν είναι να χρησιμοποιήσετε κάτι τέτοιο, κρατήστε το. Route to στο εσωτερικό μου δίκτυο. Αν δεν το βάλεις αυτό, δεν πάει να χτυπάς το κεφάλι σου, παρόλο που το έχεις βάλει RDR, redirect, δεν πρόκειται να βρει ποτέ το εσωτερικό δίκτυο. Γιατί δεν ξέρει πώς να δρομολογηθεί. Εμείς δεν το έχουμε βάλει route που το κανονικό μας το δίκτυο το 102 να το περνάει μέσα σε εσωτερικό. Βάζω το σε αυτό τελείωσε. Ναι, route παύλα του. Και είναι RDR παύλα του. Βάζοντας αυτό εδώ και μόλις το ανακάλυψα, ζει το παίξαν όλο. Ναι, για να φτάσει όμως εδώ σε αυτό το κανόνα πρέπει να έχει ήδη φτάσει στο proxy. Όχι, πρέπει να έχει ήδη φτάσει στο εσωτερικό interface. Μπορώ να μαζέψω όλες τις κλήσεις από το εσωτερικό δίκτυο και να τις πάω σε συγκεκριμένη πόρτα. Φυσικά. Και να βγω γουγουγου. Να τις μαζέψεις όλες. Ναι, και να βγω σε γουγουγου. Να βγω μέσα από την 80. Τι, και το FTP να το στείλεις στην 80. Τα πάντα. Φυσικά. Ό,τι θες το κάνεις τώρα. Μα εσύ τι είσαι. Μα του λες ότι... Όχι ρε εσύ, τώρα αυτά τα... Δηλαδή, αυτές οι καινούριες μαλακίες που κάνουν με κάτι σύντα και τα λοιπά, ναι. Σου δίνουν συγκεκριμένες πόρτες. Άμα παρεμβάλλω πριν το router το δικό του, το οποίο έχει ανοιχτεί την 80, άμα παρεμβάλλω ένα τέτοιο μηχανάκι, το δίθετο ότι πλέον μπορώ να λειτουργήσω τα πάντα. Ναι, θα πάρεις το FTP να το περάσει από την 80 και να το στείλεις πού. Πού. Ο άλλος η 80 θα πρέπει να καταλάβει ότι η 80 μέρα που μου ήρθε δεν είναι για το web server, αλλά για την FTP. Αφήνει ανοιχτό με συγκεκριμένες πόρτες, μου αφήνει μόνο την 80, ξέρω εγώ και την 21 και τα email. Δηλαδή έχει κάποιο δικό σου server απ' έξω μετά από την ξαναχωρίζει τις πόρτες εκεί πέρα. Ναι, πρέπει εκεί πέρα να του πεις, εκεί πέρα δεν ξέρω τι θα γίνει. Πώς θα καταλάβει ότι με ένα μου ήρθε στην πόρτα 80, αλλά δεν είναι για το web server, είναι για τον FTP, είναι για τον DNS. Νομίζω ότι οι πόρτες αφήνει να πειράξει. Έχει συγκεκριμένες πόρτες. Καλά να πάρεις, γι' αυτό την κράτησε. Δεν μπαίνεις στο router. Δεν σε αφήνω να κάνεις το router. Καθόλου το router. Μπορείς να κάνεις. Όχι, κάνεις το router. Κάνεις το router. Αλλά δεν μου πειράζει. Είναι να πάρεις όλες τις υπηρεσίες που θέλεις. Γιατί, για παράδειγμα, μπορείς να χρησιμοποιείς μια υπηρεσία σε μια περίεργη πόρτα. Ξέρω εγώ την για τα 2.000 τόσο. Ναι, τα router τους έχουν πρόβλημα, δεν έχει σίτα. Η σίτα σε αφήνει. Το router τους δεν σε αφήνει. Συγγνώμη, όσοι δίνουν IP τηλεφωνία πλέον και αυτό το κάνει και ο ΤΕ αυτό, προσέξτε το, ρούτερ εδώ μέρα, τα router μην τυχόν και πειράξει εσύ κάποια ρύθμιση στο IP μέρος του router και χάσει τη τηλεφωνία σου.
Ναι. Οπότε σε δουν σαν user απλώς με κάποια advanced programs, κάποιες πόρτες. Μπορείς να πεις και σαν τέτοιο, άμα κάνεις ένα Google search το τέτοιο, εγώ αυτή τη βλακία που είχα της Pirelli το router, ήταν admin user, admin pass, το username και το password. Και μπήκα μέσα, έκανα τις αλλαγές που ήθελα, άνοιξα τις πόρτες που ήθελα και πάλι δεν δουλεύα. Γιατί είναι μάπα το router. Έχουν κάνει λύση, όχι, έχουν κάνει λύση πλέον. Εσύ τα προσωπικά που μου ήρθε για προσφορά εμένα, σου δίνουν στάτικα IP δική τους, ιντερνετική IP σε μία πόρτα από το switchάκι σου και μετά έχει κάνει ό,τι θες εσύ. Δηλαδή δεν πλέον... Το router έχει πρόβλημα, δεν έχει πρόβλημα η σύντα. Θα σου δίνουν στην πόρτα ένα το switch σου, σου δίνουν μια IP δικιά τους ιντερνετική. Στάτικα IP, δική σου. Το έκανες. Το κάνουν. Το έκανες εσύ. Θα σου δίνουν στάτικα IP. Το έκανες. Όχι. Στο σπίτι το κάνει. Όχι. Όταν το κάνεις και δεν δουλέψει, για να μου πεις. Άμα δουλέψει, ξαναπέξ το μου. Αλλά δεν νομίζω να παίξει, γιατί το router είναι σαν router. Εκείνο δεν κάνει ρητέρια. Δεν ασχολείται με το router. Θα συνδεθούμε από εδώ πέρα. Θα τα βγάλουμε όλα, θα τα βγάλουμε όλα από το σπίτι, ναι. Θα τα στήσουμε όλα εδώ μέσα που έχουμε στο σερβερ και θα τα πειράσουμε από εδώ που είναι ο ΤΕΛ. Έτσι. Λοιπόν, ξεχούμε να μην καθυστερούμε. Τώρα. Λοιπόν, γράψαμε εδώ πέρα τους κανόνες μας, τους αποθηκεύουμε. Και τους φορτώνουμε στο PF. PF Control, να διαβάσεις το αρχείο που βρίσκεται στο EDC PF, PF.conf. Τσακ. Δεν υπήρχε κάποιο λάθος, οπότε κατευθείαν διάβασε τις ρυθμίσεις και τις εφάρμοσε κατευθείαν. PF CTL, PF Control. Του τέστη, για να δούμε τώρα που το κάναμε αυτό, έχουμε ίντερνετ. Έχουμε ίντερνετ. Λοιπόν, τώρα, ένας από εσάς, ανοίξτε λίγο το, συνδεθείτε, βασικά πείτε μου μία IP από έναν μηχάνη. Λοιπόν, είσαι ο 1.23. Ίντερνετ έχεις, Γιάννη, στην σελίδα. PFConf. Και είμαστε εδώ πέρα. Λοιπόν, ίσως να κάνουμε αυτό το πράγμα που κάνω τώρα στη δουλειά. Το λέω πάντα IPs. Ο χρήστης ξεπέρασε το όριο. Ή για κάποιο λόγο αυτό τον υπολογιστή δεν θέλουμε να βγαίνει έξω στο ίντερνετ. Block-in. Quick. Μην περάσει από τον κανόνα, δει πάλι και το αφήσει να περάσει από το proxy. Blocking quick. On. Στο εσωτερικό μας το δίκτυο. Πρώτο. Πρωτόκολλο TCP ή UDP. Άστα, μόνο το TCP. Δεν θέλουμε να... Μπορείς, πάει να βρεις και ονόματα. Να βάλεις ένα all. Και all. Πεθαίνει. Εμένα μου αρέσει το τέτοιο. Και μόνο το TCP. Το all, το κόβει όμως και από τα εσωτερικά. Θα το κόψει και το local. Όχι, μόνο στο ίντερνετ δεν θα βγαίνει. Αφού... Δεν μπορεί να ελέγξει το εσωτερικό το δίκτυο. Το εξωτερικό αυτή τη στιγμή είναι τη σύνδεση με το ίντερνετ, με το router. Δηλαδή, βρες εσύ ότι το όνομά του είναι του Google 888, αλλά μην πας πουθενά. Πρώτο TCP. Από πού? From LocalNet. To any. Τέλος. Όλα τα TCP. Α, κόπα. Συγγνώμη, λάθος. From. IP να βάλουμε εδώ, γιατί κάνουμε. 102.168. 1.23. Ο κύριος Βεγάμος, εμείς είμαστε καλή εδώ. Ξαφορτώνουμε τους κανόνες. Για δες τώρα, ανοίγει κάποια άλλη σελίδα. Φαντάζομαι ότι είναι ριβού το μηχάνημα αυτό το σωτόριο απευθείας, έτσι δεν χρειάζεται να μπούμε στη σελίδα. Το συγκεκριμένο κόμμα. Όταν κάνει boot, ναι, φορτώνει τους κανόνες. Τώρα που κάνουμε αλλαγές. Ναι, 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 καλά. Επίσης,
Αλλά αυτό δυστυχώς ήταν μέχρι την έκδοση 4-6, σε αυτά τα embedded, είχε φτιάξει ένας τύπος και ένα πρόγραμμα πακέτο, το NSH, το λέγανε, το οποίο το είχε ενσωματωμένο μέσα στο image και στην ουσία χειριζόσουν το OpenBSD που το είχε embedded, σαν να ήταν Cisco. Όλες οι εντολές του Cisco τις είχε μετατρέψει για το OpenBSD. Και ό,τι έγραφες εκεί την ώρα το έκανε και πράξη. Αλλά δυστυχώς το πήγαν μέχρι το 4-6. Κάποιο web interface έχει αυτό να κάνει το όμορφο, κάτι. Δυστυχώς όχι. Δουλεύω εγώ τώρα σε ένα, αλλά δεν υπάρχει. Το μόνο που υπάρχει είναι, αν θέλεις, το PFSense. Περνάει. Κάποιο πέρασε, κάποιο πέρασε. Μήπως δεν πέρασε και από πριν κάστρο. Ναι, τώρα επειδή έχει το keep state, κοιτάξτε τι γίνεται. Το keep state κρατάει ότι εσύ σε άφηνε να βγαίνεις και σε άφηνε να μπαίνεις, οπότε... Ναι, όταν κάνει expire, τότε θα σε κόψει τελείως. Είναι αυτό με το keep state. Αν το αφαιρέσουμε το keep state, να θυμάται ότι αυτό που βγαίνει, αφού το άφησα να βγει, να το αφήσει και να μπει μετά ξανά πίσω, αν το αφαιρέσουμε θα πρέπει να θυμόμαστε και εμείς να γράφουμε διπλές εντολές. Ότι, εντάξει, άφησε το να βγει να πάει που θέλει και μετά όταν θέλει να γυρίσει πίσω, επέρασε το και μέσα. Ενώ με το keep state το πληττώνουμε αυτό. Το έκοψε τι έγινε, λειτουργήσε. Σερφάρεις ακόμα. Σε καινούργιο μάλλον δεν μπαίνει, αλλά... Σε καινούργιο δεν μπαίνει, το άλλο είναι το keep state. Το άλλο μπορεί να είναι και κασαρισμένα μέσα. Όχι. Δεν μου λες όμως, αν έβλεπα ένα βιντεάκι στο YouTube, ναι. Μόνο το keep state. Αν δεν το ξαναδώ το βιντεάκι στο YouTube, που μου ξανά δει, ναι. Όχι, το keep state είναι όση ώρα είσαι εκεί πέρα. Άμα κλείσεις εσύ τη σελίδα και μετά πας να την ξανανοίξεις, α, ναι. Έκοψε. Α, δηλαδή, τα ψήφια ξεκινά. Ναι. Τα ψήφια ξεκινά και είναι σίγουρα το φίλο. Ναι, ναι. Εσύ στη δουλειά που λες μπορούσες αυτά που έχεις κόψει να τα κόψεις από το Cisco? Ξέρεις τι γίνεται. Στο Cisco δεν σε αφήνουν να πεις το σύζευξης. Επειδή έχουν βάλει σε όλη την Ελλάδα αυτή Cisco, άμα κάθε administrator, αυτός δεν ξέρει αν γνωρίζει ή δεν γνωρίζει, έμπαινε εκεί μέσα και πήρε στα Cisco, το πιθανότερο είναι ότι θα έπρεπε να ταξιδεύουν κάθε μέρα σε διαφορετικό μέρος για να το ρυθμίσουν. Και εγώ σου λέει δεν τα πειράζει, είναι δικά μου, κάνε ό,τι θέλεις. Και εγώ λέω αφού δεν γίνεται έτσι μάγκες, θα κάνω τρασπάνι πρόξη και κάνω εγώ την πιστά. Αν και πάλι τόση ευελιξία δεν έχεις, ας πούμε, το ακουσίες που έχεις. Δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις τα πάντα. Ναι, ναι, εντάξει, αυτό εδώ κάνει πολύ ωραία πράγματα. Και δεν σας έχω δείξει τίποτα. Να σου κάνει cues. Να του λες, ας πούμε, ότι τόσο ποσοστό θα δώσεις για το WW, ή σε εκείνη την IP, τόσο ποσοστό του bandwidth για εκείνο, τόσο ποσοστό του bandwidth θα δώσει, ας πούμε, στους χρήστες που κάνουν στις ιστοσελίδες, αλλά στη γραμματεία που μιλάει στα τηλέφωνα τη δώσει ένα 10%. Και πολλές συνδέσεις, load balance και ναι, βέβαια. Ό,τι γουστάρεις. Ή άμα ο άλλος πάει να του παρακάνει, ανοίξει σελίδες, πα, το ένα μετά το άλλο, γιατί γουστάρει να δει σε όλα τα gossip τι γίνεται, θα του λες. Ότι αν αυτός εδώ κάνει περισσότερες από 5 συνδέσεις στο δευτερόλεπτο, κόφτω. Κάποιοι ήθελα να ρωτήσω, γιατί ήταν λίγο με το load balance και το πέρασμα. Κατάλαβα όταν πάρει μια σύνδεση, ναι. Το τραβάει από τη συνέχεια, ας πούμε ένα τώρα. Αυτό το τώρα δεν έχει πολλές συνδέσεις, δηλαδή δεν έπρεπε να το μοιράσει αυτό. Αυτό εδώ τώρα, κοίταξε, είναι κάτι συγκεκριμένο. Το οποίο θα το κοιτάξουμε μετά, γιατί έχουμε μαζί και το βιβλίο. Δεν θέλω το ενέργειο σύνδεση. Εξαρτάται όμως και από το client. Μπορεί ο client να κάνει περισσότερες συνδέσεις. Θυμάσαι παλιά ότι είχε ένα flash get, το οποίο κάθε download που έλεγες εσύ πάνω στα 5, στα 10, ναι, στα 20, και διαφορετικές συνδέσεις. Κάνει concurrent download τώρα τα πακέτα. Για να σε βοηθήσει στην ταχύτητα. Κάνε ένα session, ένα 20 session που είναι στο IP. Έχει πολλά, αυτό εδώ μπορείς να το δεις με το CAP και το PFC, το οποίο σου κάνει δύο μηχανάκια PSD να παίζουν ταυτόχρονα. Ή να παίζουν, αν σου πέσει το ένα, δούλεψε κατευθείαν το άλλο. Ή... Εγώ φαντάζομαι ότι δίνεις, βάζεις 5 κάρτες δικτύου πάνω στο μηχάνημά σου, μιλάεις από μία κάρτα φύγια της ρίσκος, 4 διαφορετικά μισεράκια, να κάνεις όλα αυτά bridge, και
μετά βάζει κανόνες και λες μέχρι 100. Αν είναι να πάει εκεί, πάνε εκεί. Αν είναι να πάει εκεί, πάνε εκεί. Δηλαδή οι δυνατότητες που έχει είναι τρομερές. Και μπορείς να το φτάσεις σε μέρα τελείωτα. Λοιπόν, τώρα να δούμε που δουλεύουμε το Squid. Μας έκοψε το Squid. Δεν μας αφήνει να μπούμε στον ΟΠΑΠ. Δεν θα γίνουμε σήμερα εκατομμυρίου, θα γίνουμε αύριο. Αυτά εδώ γίνονται. Έτσι να το δούμε απλώς τώρα στο VAR. DB, Squid Guard, DB. Έχω εδώ πέρα τώρα δύο λίστες, το Gambling και το Porn. Στη δουλειά έχω βάλει ένα σωρό άλλο. Κάνουμε ένα VI το Domains και του λέμε ότι... Δεν το θέλω να στείλεις σε καμιά εκκλησιαστική σελίδα. Μπορείς να το κάνεις και αυτό, αν μου γουστάρεις. Ένας φίλος μου το έκανε. Πήγαινε να βάλουν πόρτα και τους έφερε σε μια εκκλησία και να... Μπορείς να το κάνεις και αυτό, γιατί είναι μέσα στο Squid Guard. Μπορούμε να βάλουμε εδώ πέρα κάτι άλλο, ξέρω εγώ. Έχει και κάτι έτοιμες λίστες, κάποιο προγραμματάκι που το βάζεις πάνω στο Squid και... Ναι, έτοιμο. Ναι. Κατεβάσει, αλλά εκείνες οι λίστες δεν είναι για την Ελλάδα. Dance Guardian, το Dance Guardian, εγώ χρησιμοποιώ Squid Guard. Έψαξα, είδα ότι το Dance Guardian δεν το προτείνουν να το σηκώσει πάνω σε OpenBSD. Γιατί έχει ένα θέμα με τα αρχεία του. Φυσικά μπορείς να κόψεις πρωτόκολλα, να κόψεις τα πρωτόκολλα, τους πρόξεις, τα πρωτόκολλα, τα RTMP που είπες πριν για το YouTube, ξέρω εγώ, ή κάτι τέτοιο. Φυσικά. Και από το PF και από το Squid. Μπορείς να του πεις ότι το δικό μου το δίκτυο θα βγαίνει μόνο στην 80 την πόρτα και στην 443. Τώρα αν ο άλλος πάει να συνδεθεί με πρόξη στην 80-80, ξέρω εγώ το αλμό, την έκοψα. Το βίντεο, ας πούμε, στο YouTube που είπες, πάλι μέσα από την 80 περνάει. Ναι, αλλά έβαλα, του είπα ότι μέσα στο Squid, να το δούμε αμέσως. Να το δούμε αμέσως. Μπορείς να σπάξεις το ίδιο του YouTube. Λοιπόν, πάνω το ίδιο. Έβαλα εδώ πέρα τα μη με types. Και του είπα, αν είναι βίντεο σε FLV, κόφτο. Βίντεο σε MP4, σε MPEG, σε MP3, σε SCATA, σε MATA, σε WAP. Όλα αυτά εδώ, την I access. Οπότε, δεν ξέρω. Έτσι. Αυγάπη και κανένα φράγκο, ρε παιδιά. Δεν παίζει. Οπότε δεν μπορώ να με κατηγορήσουν εμένα ότι το έκοψα. Παιδιά, κάποιο πρόβλημα έχει το flash. Τι έκανα. Το YouTube χάλασε. Το YouTube χάλασε. Σήμερα είναι πεσμένο. Δεν μπορεί, το έχουν καταλάβει. Άμα το έχεις μόνιμα κομμένα. Το έχουν καταλάβει, αλλά εντάξει. Θα το απορρίσουν. Όχι ρε παιδί μου, τους είπα, αν έχεις πρόβλημα, πάμε πέσω. Οι χρήστες δεν στην αρχή γκρινιάζανε γιατί είχαν μάθει να ακούνε μουσική και τέτοια την ώρα που δούλευα. Τώρα δεν ασχολούνται. Αλλά άμα έχεις πρόβλημα, πάμε πέσω στο προϊστάμα, πάμε το πει έχουν τέτοιο, πάμε το πήγε στον Πάπα της Ιταλίας, δεν με νοιάζει εμένα. Εγώ δεν μπορώ να ακούω ότι δεν μπορείτε να δουλέψετε γιατί δεν φτάνει το πάνω. Κάπως πρέπει να το κάνω. Εντάξει, έχω βρει και λύσεις ρε παιδί μου, άλλος να μην σκάει. Άμα θέλει να ακούει μουσική, θα το κάνουμε streaming. Μέσω του δικτύου. Λόκα. Όπως είχαμε κάνει με το δικό μας το σταθμό. Α, βάλω πέντε λύσεις εκεί πέρα με τραγούδια, ακούτε ρε παιδιά, τι έκανα. Δεν μπορούν να τα αντιγράψουν στο δίσκο τους, οπότε δεν είναι παράνομο, δεν τους το διανέμουν, μόνο το ακούνε. Μπορείς να κάνεις μονάχα ένα στρίμι, μονάχα ένα σταθμό. Ναι, κάπως έτσι τώρα θα το κάνω. Να βάλω ένα στρίμι για να ακούνε, γιατί όντως θέλουν να ακούνε μουσική, αυτό δεν είναι. Δεν το φάεις. Δεν μπορείς να κατεβάσεις την εμπειρία, δεν μπορείς να σώσεις. Μπράβο. Αυτό είναι καλό, γιατί και εγώ δίνω ίντερνετ στον κόσμο. Αλλά δεν θέλω να δίνω ίντερνετ για να. Ακριβώς. Να κάνω τη δουλειά του, κανένα email, κανένα facebook, κανένα τέτοιο, αυτά πράγματα. Με αυτή τη λύση έχεις ησυχάσει. Αυτό εδώ μπορούμε να το κάνουμε. Σε... Το κάνουμε τόσο light που να πεις κανένα ρούπερ. Δηλαδή, μας δίνει ο τέτο, κρατάμε ένα τέτοιο. Ποτέ τι σε δει, για να το κάνεις επέτειο, ποτέ.
σε κάποιο router από το το πιο να το βάλει, α πούμε, σε τέτοιο. Εντάξει. Άμα το βάλει σε router. Γιατί σε κάποιο θα βάλει το πρόβλημα. Αν σα άρεσε, ρε παιδί μου, το τέτοιο, παρουσίαση θέλει να δούμε κάτι άλλο, στείλτε ένα μήνυμα είτε στο σύλλογο είτε σε μένα, στο email και να κάνουμε και κάτι άλλο. Αν σα ενδιαφέρει να δούμε. Εγώ κάτι ακόμα σχετικό με αυτό που ρώτησα πριν. Ναι. Αν στήσει κάποιο proxy server στην πόρτα 80 έξω από το δίκτυό μα, πώ μπορούμε να το κόψουμε αυτό, γιατί αναγκαστικά την 80 την έχουμε ανοιχτή. Πού θα πάει να το στήσει αυτό το proxy, δηλαδή. Δεν θα το κόψει, δεν θα το σπαράσει. Που είναι σαν παιδί μου να αγοράσει ένα δικό του VPS, ξέρω εγώ, με 5 δολάρια το μήνα και να στήσει στην πόρτα 80 ένα proxy για να παίρνει μέσω εκείνο τη δουλειά του. Είχα ανοιχνεύσει εκεί πέρα έτσι πως έψαχνα ότι είχαν κάτι internet anonymizers και τέτοια που συνδυόντουσαν πρώτα εκεί και μετά. Και όντως εκείνο δεν μπορούσα να το καταλάβω. Αλλά κατάλαβα ότι εκείνο το site είχε πολύ μεγάλη κίνηση μετά από αυτόν τον χρήστη. Είχε 65 MB. Μόνο εκείνο το site. Τι διάλογο, τι site είναι αυτό με 65 MB. Και το όνομά του ήταν μυστήριο. Δεν έδειχνε ούτε ότι είναι βίντεο ούτε τίποτα. Οπότε είπα, blog σε αυτό το site και τέλος. Ναι. Νομίζω ότι αυτά δεν είναι κανένα. Πάντα 5 δολάρια. Αυτά δεν είναι κανένα κάτω. Μπορούμε να ρίξουμε μια ματιά σε αυτό το καλαμάρι από που είπες, δηλαδή τα logs. Α, ναι. Ένα τελευταίο να δούμε αυτό εδώ. Να δούμε ο καλαμάρης τι μας κάνει. MN καλαμάρης. Το λέω MN γιατί μου το έχει κολλήσει ένας καθηγητής μου. Δεν είναι MAN, είναι MN. Δεν λες BMW, λες BMW. Ναι, ήταν από τη Γερμανία. Λοιπόν, για να το βάλω να γράψουμε, να ανοίξω λίγο το leafpad. Έτσι εκεί πέρα ένα μικρό λίγο. Γιατί δεν μπορώ να τις θυμάμαι όλες τις τέτοιες απ' έξω. Θα τα γράφουμε εδώ πέρα. Και του λέμε τώρα, all reports available. Δηλαδή θα κάνουμε cut από τα στατιστικά που έχει το τέτοιο. VAR, squid, logs. Έγινε. Χαιρετούμε, καλημέρα. VAR, squid, logs, access log. Πίπα στο καλαμάρις. Μείον αλφα που λέει βγάλε ό,τι αναφορές υπάρχουν τέτοιες. Domain reports -D -1, βγάλ τα όλα. Τι άλλο θέλουμε, performance report. Α, το δούμε το performance. Τι performance μπορεί να κάνει, -D κάθε 10 λεπτά. Quest report, άντε βάλτε και το ένα στο μείον ένα, βγάλτε όλα. Άμα τα βγάλει όλα, όλα. Βάλουμε και. Βάλτε όλα, βγάλτε όλα. Εδώ τώρα θα γίνει, για βλέπετε, warning. Αν το βάλετε αυτό, οι χρήστες σας θα αρχίσουν να παρακολουθούν. Status report, address default, γέννου, καλαμάρες, μπλα, μπλα, μπλα. Να φύγω, ρε. Να πάω άλλο, θα έρθω εδώ πέρα. Θα αρχίσω να εφαρμόζω φίλτρα στο σύλλογο. Έτσι. Μείον τάφ, μείον ένα. Τα θέλω όλα. Distribution histogram. Δώσε μου και από αυτό. F. Ότι είναι squid. Ο τύπος που θα λάβει στην είσοδό του το καλαμάρις. Και θέλουμε ότι η έξοδος του θα είναι HTML. να το βγάλουμε και σε megabyte, γιατί θα γίνει κόλαση άμα είναι με byte και με kilobyte και δεν βγάζουμε άκρη ποτέ. Το unit θα είναι άντε, kilobyte μας το κάνει. Και φτάνει. Κάτσε να δεις τώρα. Και πού θα το ανακατευθύνουμε στο var www, έτσι docs. Καλαμάρις HTML. Αυτό είναι. Για να το παίξει. Πάμε εδώ.
read logs. Μάλλον έβαλα τέτοιο. Όχι, τα Access Log. Καλαμάρι, γιατί τώρα ένα από αυτά τα πολλά που βάλαμε. Define Classes, Deprecated, τα πόζα, τα καλαμάρι, τα κάνω. Τώρα κάποια από αυτά που κούβαλα. Για να τελειώνουμε, να βρούμε ακριβώς πώς κοντά αυτοί. Και λέμε ότι πάρ' τα όλα, μειωμένα, και input format, μειον F, ότι είναι speed. Θα το βάλω εγώ το, όχι, speed το βάλω. Και μειον F, HTML. Όχι, όχι, έτσι, το βάζεις και τώρα βλακία έκανα που το πήρα έτοιμο. Αλλά αυτό είναι και το πετάρι. Τώρα αυτή η που έχουν μέσα, τέτοιο για κάποιον. Βλέπεις ότι όσο περνάμε, αυτό δεν πολλαπλασιάζει. Θα δείξει η μέρα που θα δείξει το που λένε. Μήπως το έχει βγάλει το αρχείο, μήπως το έχει δημιουργήσει αυτό, απλά είναι ένα warning έτσι απλά για να το βγάλει. Λες να το έχει πάρει τόσο γρήγορα, έχεις δίκιο, δεν το ψάξαμε. Ναι, ναι. Λακία. Ναι, ναι. 102, 168, 1, 45, κάθετος, καλαμάρις, HTML. Το έβγαλε, παιδιά, και δίκιο. Συγχαρητήρια. Τώρα βάλουμε τη μεγάλη, τη σούπερ. Εγώ συνήθως από τη δουλειά, γιατί έχουμε κάποιες 200.000 ευκοές, να πούμε, που μου κάνει 1,5 λεπτό, και λέω τώρα αυτά δεν μπορεί, κάτι λάθος αυτή. Κοίτα κάποια φρέση εδώ πέρα, εντάξει. Γιατί μας λέει ότι ήδη έχουμε 2.700 γραμμές. Την ώρα που ξεκίνησε να δουλεύει το καλαμαράκι. 5 διαφορετικούς χρήστες. Πόσα get έχουν γίνει, πόσα post. Συγγνώμη. Δεν το πρόσεξα. Πάμε εδώ. Καλά είμαστε. Ωραία. Λοιπόν, στα hit αυτή τη στιγμή είμαστε 24%. Αυτό γιατί, γιατί το Squid δουλεύει πολύ λίγο. Δεν έχει προλάβει να κάνει αρκετό cash. Όσο δουλεύεις, το τέτοιο το hit ratio ανεβαίνει. Δηλαδή, εγώ το έχω φτάσει τη δουλειά στο 50%. 50% τρέχει από το τοπικό δίκτυο και 50% παίρνει από το ίντερνετ. Οπότε εμείς έχουμε ένα τεράστιο ποσοστό και error, έχουμε και κάποια μικρά λαθάκια. Και εδώ πέρα τώρα πάμε και βλέπουμε τι γίνεται. Ότι οι περισσότεροι ψάξαν Google, μετά ψάξαν EGR, bla bla bla, σωσουσού, είχαν εδώ, κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Porn.com, αυτό εδώ είδα από δοκιμή.
Βλέπετε, TV πρόγραμμα πουλάκι μου. Πάω εγώ τώρα στο τέτοιο, στο Band List και του βάζω το tvprogramma.gr. Και μετά γιατί δεν παίζει, YouTube, θα σε κόψω. Πάει λέγοντας. Και βλέπετε, με 5 υπολογιστές τι κίνηση έχουν δημιουργήσει. Ας τα πάει. Και ό,τι τα περισσότερα είναι στο com, gr, bla bla bla. Ό,τι έχουμε εδώ πέρα, μπορούμε και από εδώ πέρα να δούμε ποιος χρησιμοποιεί πιο πολλά. Και μπορούμε μετά αυτό να το πάρουμε και όπως είδαμε πριν να το χώσουμε μέσα στο Squid Guard και να το κόψει. Στο Squid, όχι στο Squid Guard. Έχουμε ένα audio εδώ πέρα streaming, το οποίο ήταν 5 MB. Έχουμε 3 φορές τα 310 και πάει λόγοντας. Και τι τέτοια. Και ο κάθε χρήστης που μπήκε. Εδώ κοιτάξτε, ντροπή. Αυτό είναι από το σπίτι. Επειδή δεν έκανα τέτοιο, αυτά εδώ είναι από το σπίτι που έκανα χθες δοκιμές. Παιδί μου, τι, εδώ έχουμε τα πάντα. Ο κάθε ένας που μπήκε και τι κίνηση είχε. 2 MB. Με το που δω ότι πήγε αυτό εδώ 100, φλαφ. Αν το προκαλείτε με το χέρι, όταν ξεπεράσει κάποιο τέτοιο. Ναι, αυτή τη στιγμή το κάνουμε με το χέρι. Γιατί? Γιατί στο Squid, τουλάχιστον στην έκδοση αυτή που είμαι, δεν έχει βγει κάποια εφαρμογή για να έχει user quota στο stream, στο bandwidth. Αυτό το καλαμάρι, τώρα. Αυτό εδώ είναι, ναι, το καλαμάρι σου βγάζει αυτά τα στατιστικά. Βέβαια, εντάξει, καλό είναι, είπαμε, να προσέχουμε. Αυτά εδώ τώρα είναι επικίνδυνα πράγματα. Το ότι βλέπουμε ο κάθε χρήστης έχει μπει. Είναι τζιζ. Και όσο πιο πολύ μάθουν ότι έχεις τη δυνατότητα να βγάλεις τέτοιες αναφορές, τόσο πιο πολύ θα σε πιέσουν να τους τις δώσεις. Οπότε δεν το λες σε κανέναν ότι εγώ βγάζω τέτοιες αναφορές. Και επίσης έχουμε και αναφορά το πικ. Του είπα ανά 10 λεπτά, ρε παιδί μου, βγάλε μου στατιστικά τι παίζει. Στο καλαμάρι. Οπότε, δηλαδή μέσα σε αυτή την ώρα που είμαστε, θα σου βάλω και άλλα 10 λεπτά γιατί το είχα ήδη έτοιμο και άλλα 10 λεπτά τις ρυθμίσεις που κάναμε. Έχουμε ένα transparent proxy το οποίο έχει τις λίστες των που κόβει, κασάρει το ίντερνετ. Μπορεί να κόψει όποιον χρήστη θέλει να περιορίσει κάποιες IP να μην πάνε όπου θέλουν αυτές. Τόσο απλά. Και με ελάχιστο τέτοιο. Με ελάχιστους πόρους. Αυτή τη στιγμή είναι στα 38 MB. Άντε και φτάσαμε τα 200. Τίποτα. Έχουμε ακόμα πράγμα και το swap δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ. Τίποτα. Γι' αυτόν τον λόγο το OpenBSD το εμπιστεύομαι. Είναι ελαφρύ, γρήγορο, κάνει τη δουλειά που σου λέει. Πάρα πολύ καλή τεκμηρίωση. Είναι ελεύθερο. Και ουσιαστικά η διαφορά με το FreeBSD που ρώτησε κάποιος πριν είναι το μήκος από τα κλειδιά κρυπτογράφησης. Όχι μόνο αυτό. Μεγάλη διαφορά. Το FreeBSD, το FreeBSD πρώτα απ' όλα είναι πολύ πιο μεγάλο από το OpenBSD. Δηλαδή πας να κατεβάσεις και είναι κάτι, μια σειρά από CD. Το OpenBSD είναι 200 MB για τη φώτη κατάσταση. Που σημαίνει ότι εκεί πέρα έχουμε πολύ μεγάλη πληθώρα από προγράμματα. Μπορούμε να το κάνουμε κανονικό desktop πολύ πιο εύκολα. Εδώ πέρα έχουμε περιορισμούς. Είπαμε άδειες χρήσης που επιμένουμε τις άδειες χρήσης, οπότε δεν θα έχουμε τα τελευταία προγράμματα. Είναι πιο πολύ μοιάζει με το ελεύθερο λογισμικό του Stallman, η φιλοσοφία. Αλλά δεν είναι αυτό. Είναι φτιαγμένο για αυτές τις δουλειές που κάναμε. Είδατε ότι πόσο εύκολα κάναμε ένα bridge που μιλούσαν τα τέτοια μεταξύ τους και αρχίζουμε και κόβουμε. Στο IP τέτοιο θα χρειαζόμασταν περισσότερο χρόνο να το κάνουμε και οι τέτοιες που θα γράφαμε οι εντολές δεν θα τις καταλαβαίναμε τόσο εύκολα. Ποιος το? Στο IP τέτοιο που χρησιμοποιεί το Linux, το Firewall. Είναι πιο δύσκολο. Εδώ πέρα τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά, τα μαθαίνουμε πολύ γρήγορα. Κάντε μια γύρα το τέτοιο. Έχω εδώ πέρα, είχα αγοράσει την πρώτη φορά που είχα αγοράσει από το OpenBSD τέτοιο, σιτάκια. Το OpenBSD αυτό το πράγμα που ζητάει, ρε παιδί μου, στα δίνει ελεύθερα, αλλά σου λέει ότι για να μπορούμε να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά που κάνουμε,
αν θέλετε, αγοράστε και να έχει 49 ευρώ, νομίζω. Σου δίνει το, τα τρία τα CD για τρεις πλατφόρμες. Έχει μέσα αυτοκόλλητα, άμα δείτε. Έχει ένα μικρό φυλαδιάκι που σου λέει πώς να κάνεις εγκατάσταση στο λειτουργικό σύστημα. Αλλά τα αυτοκόλλητα είναι καταπληκτικά που σου δίνει. Τώρα αυτό το ένα με το Pufferfish δεν το χρησιμοποίησα. Μου είχαν δώσει και ένα διαφανές το οποίο το κόλλησα στο λάδι. Εντάξει. Το πρόβλημά τους ήταν μάλιστα μια φορά, δεν έχει πολλά χρόνια, που είχαν απειλήσει ότι θα διακόψουν την ανάπτυξη του OpenSSH. Γιατί δεν είχαν λεφτά. Γιατί δεν αγοράζαν οι χρήστες τα CD και είπαν εμείς το διακόπτουμε. Τέλος, εμένα δεν με συμφέρει να το κάνω αυτό. Μα δεν μπορώ να ζήσω. Δεν μπορώ να πληρώσω το ρεύμα. Άμα δείτε φωτογραφία που έχουν στο site, έχουν δύο τεράστια rack γεμάτα με σερβερ για να κάνουν δοκιμές. Στο σπίτι του Τέο Νεράτμου. Όχι, εντάξει, σου λέει ρε παιδί μου, αφού δεν το χρησιμοποιείς σε παραγωγή, τώρα για μένα τι είναι στη δουλειά που το χρησιμοποιώ σε παραγωγή να αγοράσω ένα τέτοιο με δισκάκι. Σου λέει θα βοηθήσεις και εμένα και εσύ θα σου πει τα σημεία. Εγώ πιστεύω ότι αν είναι κάποιος ευχαριστημένος δεν έχει πρόβλημα να σου πει. Φυσικά, φυσικά. Εννοείται. Εδώ στον κόσμο που έχουν πάρει όλα τα παιδιά. Ακριβώς. Και σας το εγγυώμαι ότι αν ασχοληθείτε και αφιερώσετε λίγο χρόνο, θα το βρείτε πολύ πιο απλό από όλα τα σερβερολειτουργικά που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή. Ναι, το πρόβλημα... Στην αρχή είναι λίγο μυστήριο. Ναι, το πρόβλημα είναι ότι αυτό που λες, ότι κάποια πράγματα είναι πολύ παλαιότερα από ό,τι τρέχουν σε άλλα. Ναι, αλλά σου λέει ότι αυτό που τρέχει, θα τρέχει και δεν θα πάει τίποτα. Ναι, ούτε ναι. Θα σπάσει, ούτε θα φύξει, ούτε τίποτα. Θα το βάλεις και το τσιμεντώσει μετά το μηχάνημα. Θα τα αφήσει το σέρα. Στο desktop θα μπορούσε να πεις ότι έχω πιο παλιό, ξέρω εγώ, το Open Office ή το LibreOffice. Εντάξει, εκεί πέρα το θέμα είναι σοβαρό. Είναι κάτι καινούργιο, αλλά αυτό δεν πάει για το Apache. Δεν είναι παλιό ο Apache. Είναι σταθερό ο Apache. Είναι ο σταθερό και είναι αυτή την έκδοση που την πήραν αυτή και την πλέον είναι δικιά του έκδοση του Apache. Δεν το αφήσανε έτσι όπω υπήρχε τότε. Συνεχίζουν και το αναπτύσσουμε. Θέλεις κάτι σταθερό ή θέλεις κάτι να είναι καινούριο. Σπιχτό είναι ότι ξεκριβάζεσαι κάτι σε καινούριο, αλλά έχεις την ασφάλεια. Μπράβο. Γι' αυτό θα γιατί υπήρξε κάτι άλλο που λέγανε ότι ναι, μεν σου λέει by default είναι ασφαλής. Αν βάλω εγώ κάτι, δεν είναι ασφαλής. Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Γιατί το κάθε πρόγραμμα αυτή που σου δίνουν το έχουν ψάξει και είναι σίγουροι ότι δεν υπάρχει τρύπα κενό ασφαλείας. Επειδή είπαμε κάθε 6 μήνες βγαίνει καινούργια ναι. πρόταση τους όσον αφορά τα updates. Και, καταρχήν μπορεί να γίνει update ή χρειάζεται ξανά εγκατάσταση. Ναι, μπορεί να γίνει update. Ναι. Η πρόταση η δική τους ποια είναι εδώ, ότι να κάνεις update ή άμα δουλεύει άστο και είναι σταθερό και ασφαλές. Η πρόταση δική μου είναι άμα δουλεύει άστο. Α, ναι, ναι. Αυτό σου λέει ρε παιδί μου, αλλά κοίταξε, αν εσύ τώρα έχεις ένα firewall, το έχεις κάνει embedded, τι updates μπορείς να κάνεις. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Μη σκέφτεσαι επί τη λογική του Linux. Αυτό. Το, στο εξάμεινο θέλεις ένα format ή άμα είσαι LTS θέλεις τα τρία χρόνια. Μα και σερβερ αν έχεις πάλι δεν το κάνεις. Ας πούμε, όταν το 2007 ανακαλύφθηκε αυτή η δεύτερη τρύπα τέλος πάντων, τι δώσαν από ένα update για το συγκεκριμένο πακέτο για να κλείσει αυτή η τρύπα. Το πατσάκις, ναι. Α, μόνο αυτό, όχι όλο ας πούμε κάτι. Όχι. Ναι. Για τα πάτσες. Βέβαια, ό,τι βγαίνει σου λέει. Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα σου λέει πώς να το διορθώσει. Είπαμε, είναι τεκμηρίωση. Μετά, αν εσύ κατεβάσεις με το OpenCVS τα... και ασχοληθείς με τα ports, μετά μπορείς και να το κάνεις και update το σύστημά σου. Δεν είναι τόσο απλό το update όπως είναι με το Linux. Upget, update, upget, upgrade. Εδώ είναι λίγο πιο μυστήρια τα πράγματα. Αν ασχοληθείς λίγο, δηλαδή εντάξει, θέλει μια μέρα να ασχοληθείς, θα το μάθεις και θα είναι πολύ εύκολο. Και μετά του λες, να ακολουθήσω το stable ή το current. Και αλόγως λειτουργείς. Κοίτα, η λογική σου είναι ότι στο σπίτι, για να κάνεις όλα αυτά που θέλεις να κάνεις, χρειάζεσαι κάτι πιο ανθρώπινο. Ναι. Το ανθρώπινο αλλά για έναν σερβερ, πρόσθετο, γι' αυτό, ναι, για έναν σερβερ όμως και για τις λειτουργίες αυτές εδώ πέρα, εντάξει, στο Linux εγώ αυτά για να τα κάνω χρειάζομαι μέρες. Στο και τιμές. Απλά μου κάνει εντύπωση ότι τη στιγμή που ουσιαστικά προσπαθούν να φτιάξουν κάτι σταθερό, ασφαλές κλπ. Γιατί δίνουν τόσο σύντομα
κάθε εξάμηνο update. Δηλαδή κάθε εξάμηνο κάνει το Fedora, κάνει το Ubuntu, ξέρω εγώ. Είναι desktop unstable, δοκιμαστικές πρακτικά δοκιμές για να βγάλουν συμπεράσματα και να τα χρησιμοποιήσουν μετά στη server τη διανομή του. Ναι, αυτό όμω. Στο... Τώρα είμαστε στο 5. Στο 5-1 δεν θα σου βάλει Chrome Shell. Στις άλλες διανομές που βλέπουμε, είδαμε. Ξαφνικά από το Gnome πέρασαν στο Unity, στο Unity όπως θέλετε πείτε το, στο Gnome Shell, στο KDE το 4. Μετά βγάλανε και άλλα και άλλα και άλλα και τώρα θα περάσουν σε άλλα. Εκεί πέρα οι αλλαγές που υπάρχει από τη μία στην άλλη είναι στην ουσία περισσότερο patches και μικροαλλαγές στα πακέτα. Και στον πυρήνα δεν έχει κάτι εξωπραγματικό. Προσθέτουν καινούριου drivers και τέτοια πράγματα. Πάνω σε αυτό πολύ το κύριο, θεωρώ ότι είναι και το PCBSD όπως και το FreeBSD. Πάνω σε αυτό το κομμάτι. Στο να δουλεύει. Δηλαδή κάποιο που είναι αχάριο θέλει να ακολουθήσει το PSD. Κοίταξε. Όχι για τέτοιο επίπεδο, μιλάμε για αχάριο. Αν θέλουμε να κάνουμε αυτά τα πράγματα που είδαμε εδώ πέρα. Αυτά μιλάμε τώρα είναι για σέρβερ και για αυτά. Δεν το συζητάμε ξεχωριστά. Ναι, μην τυχόν και ασχοληθείτε στο desktop με το OpenBSD. Ναι, δεν το συζητάμε, ούτε εγώ δεν το έχω κάνει αυτό. Δεν έχω Ubuntu ή Debian, keep it simple. Αλλά στο laptop που έχω στο σπίτι για να συνδέομαι με SSH ή με VPN για να βλέπω τις κάμερες που έχω, μπορούμε να το κάνουμε τώρα ένα workshop άλλη φορά. Θα δούμε πώς μπορείς να στήσεις κάμερες CCTV στο σπίτι σου, σελίδες σου. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Τώρα ασχολούμαι στην OpenBSD. Μέσω του OpenBSD παίρνω το iPhone, πράγμα συνδέομαι στο σπίτι, βλέπω τις κάμερες, ανοίγω τα μηχανήματά μου, τα κλείνω, τα κάνω update. Και τελειώνει η υπόθεση. Ευχαριστώ που ενδιαφέρον είναι, άμα θέλει κάποιος BSD για χρήστη, όχι για server. PCBSD. Πώς? PCBSD. Ούτε FreeBSD. Γιατί και εκείνο θα ξεκινήσει από ένα περιβάλλον έτσι, θα γράφεις πάλι. Αυτό και ένα χρόνο παραπάνω που παίζει. Ούτε restart το κάνουν ούτε τίποτα. Και σηκώνει, σας λέω, 200 χρήστες ταυτόχρονα τη μέρα. Με κάτι χιλιάδες lines που τα περνάει. Και είναι σε transparent mode. Νομίζω ότι. Αν... Γίνεται το πειράζει. Ακριβώς. Τώρα, αν δεν θέλετε κάτι άλλο να ρωτήσετε, εγώ νομίζω ότι τελειώσαμε με την παρουσίαση. Αν θέλετε κάτι να το δούμε, μπορούμε να το δούμε κάποια άλλη φορά έτσι να εντρυφήσουμε περισσότερο στο θέμα. Ή να δούμε κάτι άλλο, αλλά σε γενικές γραμμές αυτά. Απορίες κάποιος κάτι. Ευχαριστούμε τόσο πολύ.